Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Τρίτη 22 Ιανουαρίου, ημέρα αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Σοκ, πρώτη εδώ είναι σήμερα 22 Ιανουαρίου, Στέργιο. Αποκάλυψη. Το ΠΑΟΚ 24 αποκαλύπτει. Στις 7.30, άλλη μια αποκάλυψη, δεύτερη. Στέργιο, ενημέρωσε λες τώρα, φίλε, να ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει η αποκάλυψη. Μην και η τρίτη αποκάλυψη είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει χάσει το πρώτο μάτς. Αυτό και είναι αποκάλυψη. Πόσο? 2-1. 2-1. Και πρέπει να γυρίσει αυτό το σκορ εύκολα, άνετα. Και γρήγορα. Να μην φορτωθούμε και άγχος. Στέργιο, πάλι καλά που είσαι εδώ. Και ο κόσμος. Πάλι καλά, φίλοι, γιατί δεν... δύσκολα ήμασταν. Δύσκολα. Τι γίνεται. Το ιδανικό θα είναι, αγάπη, από το πρώτο ημίχρονο. Μην το μάθω, να τελειώσει η μπουγάδα. Μην το μιλάς και εσύ, άστο να ξεκινήσει. Δεν έχει, μην το μιλάς και ναι, τα χαζά ναι, αυτά. Έτσι λέγαμε και πριν την Παναχαϊκή, Στέργιο, και να το τελειώσει εύκολα, γρήγορα, για να κάνει μετά και καμιά αλλαγή, να μπουν πιο μικρή. Άστα. Έχουμε θέμα στο μπάσκετ. Θα έχουμε μετά τον Νίκο να μας πει. Από έχουμε... ό,τι διαβάζουμε, τελειώνει ο Αθηναίου. Ή τελείωσε, τέλος πάντων. Μάλλον τελείωσε. Αποχώρηση. Από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Είναι η τρίτη αποχώρηση. Ναι. Η τρίτη, ναι. Οι δύο Αμερικανοί. Μορέιρα, ο Μορέιρα. Ο Ποπ. Ναι. Που έτσι εντάξει, ο Ποπ δεν υπολόγισε και πολύ από τον προπονητή. Και τώρα ο Αθηναίου. Και ο Αθηναίου. Θα έχουμε μετά τον Νίκο να μας πει. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Από εκεί και πέρα, προφανώς το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ είναι στραμμένο στο παιχνίδι. Είπαμε σε 7.30 με την Παναχαϊκή, ημέρα Κυπέλου. Με μία αποστολή με διαφορετικά πρόσωπα μέσα. Να, βασικά μόνο ο Μίσης είναι μέσα. Αλλά γενικά υπάρχουν μικρές αλλαγές. Έχει μείνει εκτός ο Πέλκας. Έχει επιστρέψει ο Μάτος. Είναι έτσι μια διαφορετική αποστολή. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον είναι εκεί. Έχουμε και μια εικόνα από το πώς μπορεί να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε και στην πορεία κι αυτά. Δεν είσαι εμπορική, δεν έχεις ένταση στην ομιλία σου. Είπαμε Σταύρο, πρέπει να φωνάς, πρώτα... πρέπει να γίνεις ένας, μπούζος μικρός. Καταρχάς αποκαλύψαμε ότι σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ 7.30. Σοβαρά μιλάς, μόνο εδώ. Καταρχάς να πούμε ότι το στούντιο έχει φωτιστεί με την παρουσία σου. Μπήκες μέσα. Μπήκα μέσα και δουλεύουν οι λάμπες. Από κρυφό σχολείο γίναμε. Ναι. Θα σας ζοκάρω, αλλά δούλευα και πριν μπεις μέσα. Οπότε δεν είναι δική σου η επιρροή αυτή, αλλά οκ. Okay. Είχα την εντύπωση όταν μπήκα. Όχι, είχαμε και πριν φως εδώ μέσα. Πολύ έντονο φως. Είδες τι έγινε στο μπάσκετ. Τελευταία εξέλιξη. Ο Αθηναίος έφυγε. Ναι. Αναμενόμενο. Φαίνονταν από το πώς έπαιζε. Καλά, μην το λες έτσι, ρε παιδί μου, εύκολα. Είμαστε δεν είναι το παιδί, εντάξει, ο κάθε άνθρωπος. Όχι, εμείς λέγαμε θα σου πούμε στην πορεία, δεν είναι ανάγκη να πεις. Όχι, απλά υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αντέξουν μια κατάσταση και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέξουν. Δεν κατηγορούμε κανέναν, εντάξει. Προς εξωτερικό πάει, από τη διάβαζα. Άμα βρει και ομάδα, ας πάει. Κανένα πρόβλημα. Θα έχουμε στην πορεία και τον Νίκο. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ του έδωσε τον χρόνο συμμετοχής για να πείσει ότι είναι σε καλή κατάσταση και να βρει ένα καλό συμβόλαιο. Συνηθισμένο σε βλέπω, έβλεπε τη τσιπά. Όμως ο Βίτσελ να βγει. Τελικά έμεινε ο Εθνείο. Α ευχαριστούμε λίγο. Τι ωραίο αυτό. Έλα, πάμε. Πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη. Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Τι έγινε. Κάνουμε παρεμβάσιμο όταν να φύγει κάποιο. Καλά, και αυτό που ήρθε ήρθε Σάββατο. Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, παρελθόν αποτελεί σήμερα από τον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Αθηναίου. Ένα θέμα το οποίο υπήρχε το τελευταίο καιρό. Γενικά ο Αθηναίου ψαχνόταν για να βρει κάτι στο εξωτερικό. Το βρήκε από ομάδα της στη Γαλλία. Και από τη στιγμή που βρήκε αυτό που ήθελε και ο ΠΑΟΚ δεν είχε θέμα να λύσει τη συνεργασία μαζί του. Συλλογική να ελαφρύνει το μπάτζετ. Επιλογές στην περιφέρεια έχει. Και γενικότερα νομίζω ότι και οι δύο πλευρές δεν είναι ικανοποιημένες από τη συνεργασία τους, ούτε ο ΠΑΟΚ από τον Αθηναίο, ούτε ο Αθηναίο από τον ΠΑΟΚ, και για το αγωνιστικό και για το εξαγωνιστικό. Οπότε ο παίκτης αναμένεται να συνεχίσει στη Γαλλία. Έχουν συμφωνήσει σε κοινή συνενέση ενός διετούς συμβολέου, έτσι και το καλοκαίρι η συμφωνία που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Αθηναίο ήταν για διετή συμβόλαιο. Και έτσι ο διεθνής γκάρτ αναμένεται να αποτελέσει παρελθωμένη μόνο η ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μπορεί να έχει βγει κιόλας στην ώρα που μιλάμε. Είναι καθαρά έτσι τυπικό το θέμα και ο Αθηναίου ολοκληρώνει την παρουσία του στον ΠΑΟΚ μετά από περίπου 5 μήνες που είναι στην ομάδα, χωρίς να ικανοποιήσει, με χαμηλά νούμερα και χωρίς έτσι να βρει νομίζω το ρόλο του ποτέ. Λίγο στο ξεκίνημα πήγε να βρει κάποιο ρόλο, να δώσει κάποια πράγματα.
Δεν ξέρω και από την αρχή αν τέριαζε με αυτό το σχήμα και ο Αθηναίου. Και έτσι σήμερα ολοκληρώθηκε η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Διεθνή Γκάρντ. Και πλέον οι γκάρντ μας ποιοι είναι? Κόνια, Ισχάτσερ, Γκος, Ζάρας, Τζόουνς. Ζάρας, Τζόουνς, Τέπιτς, Σχίδας και Αθηναίου. Σχίδας λέω, και Τσόχλας, συγγνώμη. Και Τσόχλας, ναι. Υπέχει στην περιφέρεια, έτσι. Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια οντότητα που δεν είχε την ελπίδα θα βοηθήσει. Ωραία, αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω να αλλάζουν και πολλά. Α, θα πάει λίγο παραπάνω χρόνο ο Ζάρας, λίγο παραπάνω χρόνο ο Κόνιας, αν δεν κάνει φάουλ. Νομίζω θα μπει και λίγο πιο ενεργά στο rotation ο Τσόχλας, που δεν τον έχουμε δει από τότε που επέστρεψε. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γενικά στην περιφέρειά του ότι τη βρίσκει την άκρη του. Από τη στιγμή που έχει ανέβει και ο Χάτσερ, τη βρίσκει την άκρη του. Και γενικά ξαναλέω ότι γενικότερα με τον Αθηναίο, ούτε ο παίχτης ο ίδιος ήταν ικανοποιημένος και από το χρόνο συμμετοχής του, ούτε ο ΠΑΟΚ ήταν ικανοποιημένος από τη δική του προσφορά μέχρι τώρα. Καλά. Με αυτή την κίνηση νομίζω ότι βρίσκεται μια λύση και για τους δύο. Ωραία. Πάμε στο άλλο κομμάτι του ψηλού. Μάλλον με τον Γιαννούλη χθες στον αέρα, μου έλεγε ότι η έλευση ενός παίκτη, ενώ η κατάσταση είναι αυτή, θα δημιουργήσει μια ανισορροπία εντός ομάδας. Εγώ του έλεγα, σκεπτόμενος παραγωγικά, ότι η έλευση ενός ψηλού θα βοηθήσει τα παιδιά που παίζουν αναγκαστικά στο 4 να τρώνε λιγότερο ξύλο. Ναι. Και δεν θα το δουν τόσο αρνητικά. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια από ο Τέπιτς, ο Τζόουνς και παίζουν με κάτι κορμιά που είναι πολύ πολύ πιο μεγάλα από τα δικά τους. Ναι. Εντάξει. Ποια είναι η αλήθεια? Κοίταξε. Τώρα στην προκειμένη αυτό που έλεγε ο Γιάννης χθες που σου λέγε δεν έχει άδικο. Έτσι, δηλαδή όταν υπάρχει συγκεκριμένο οικονομικό ζήτημα. Ναι. Όταν αυτό το ζήτημα έχει γίνει γνωστό, έτσι, δεν είναι κάτι που το έχουν κρύψει και οι παίχτες και έχουν κάνει κουβέντες και έχουν ξανακάνει κουβέντες και όλα αυτά. Και προκύπτει μια προσθήκη, έτσι, βάζοντας τον εαυτό στη θέση του παίχτη που είναι εδώ, αντιλαμβάνω ότι υπάρχει ένα θέμα. Από όσο ξέρω, μια εσωτερική κουβέντα έγινε πριν προκύψει. Δεν γίνεται να μην έγινε. Ναι, πριν προκύψει η συμφωνία με τον Τζον Τρεντ Τζέφερσον που ήρθε χθες. Και μετά από αυτή την κουβέντα προέκυψε και η συμφωνία, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, με τον Αμερικανό. Τώρα, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι προφανώς είχε βοηθήσει, έτσι, είναι ξεκάθαρο. Το ότι ο ΠΑΟΚ του είχε φύγει ένας σημαντικός, βασικός, δεν υπάρχουν βασικοί στο μπάσκετ, ένας παίχτης με σημαντικό ρόλο στη ρακέτα όπως ο Μορέιρα και δεν είχε αντικατασταθεί, προφανώς και αυτό έπαιζε ρόλο. Δημιουργούσε ειδικές συνθήκες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Προφανώς. Έτσι. Δηλαδή, σε έχω λάθος, του βγήκε περισσότερες φορές. Ναι, το ότι ο Τέπιτ, ας πούμε, δεν έπαιξε καθόλου στο Ρέθυμνο, γιατί μπορεί να έχει μια ψηλοενόχληση και γιατί ήταν και ταλαιπωρημένος από την Αντέρ που έπαιζε με το Κονατέ που πηδούσε από πάνω του. Ναι, αυτό έτσι, να το πω πολύ απλά. Ναι. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ επίσης δεν έχει καμιά ομάδα που σφίζει από ενέργεια και είναι full στα αθλητικά κορμιά. Έτσι. Δηλαδή ο Τέπιτς είναι ένας παίχτης που είναι 30 χρονών, 31. Ουσιαστικά μπορεί να είναι δίμετρος, αλλά είναι πιο πολύ ασώδιο παρά 3-4. Στον ΠΑΟΚ παίζει πιο πολύ 3-4 αναγκαστικά. Ναι. Έτσι. Και κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι στο DNA του ρόλου του, να το ναι, πω έτσι. Ναι, ωραία. Ο Τζαμάλ Τζόουνς επίσης είναι ένα παιδί που έχει με ένα καλό κορμί, έχει μέγεθος και όλα αυτά για το 3. Στον ΠΑΟΚ σας παίζει 4. 4 δεν είναι. Έτσι, το βλέπουμε, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δεν είναι παίχτης ο οποίος θα πάει στο rebound και θα σπρώξει ή θα παίξει ξύλο μέσα στη ρακέτα. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό είναι αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο διάστημα, που δεν είχε έρθει ακόμα ο Τζέφερσον, ότι ο ΠΑΟΚ του πάει λίγο με κάποια τρίκ. Έτσι, επειδή έχει τον Τέπιτς και τον Τζόνς που είναι λίγο πιο ψηλοί για τριάρια, τους τραβάει και λίγο στα τέσσερα, τους βάζει λίγο πιο πολύ όσο μπορεί στο rebound, γιατί δεν είναι μέσα στο DNA τους, έτσι, και προσπαθεί να καλύψει το κενό τους. Πιστεύω ότι ο Αμερικανός αυτό το πράγμα θα φέρει. Γενικά ένας παίκτης, αν συγκρίνουμε με τον Μορέιρα και τον Γκάρετ, πιο πολύ μοιάζει με τον Γκάρετ παρά με τον Μορέιρα. Ναι, και εγώ σε αυτό είδα και εγώ από τις φάσεις που τα βάζει όλα. Έτσι. Καλά, εντάξει. Okay. Στις φάσεις του φέρω τα βάζει όλα, ναι. Ναι. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με rebound, με αθλητικότητα, με ενέργεια. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος γενικά στο pick and roll ξέρει να παίξει καλά, να βουτάει μέσα στο καλάθι, να παίξει πάνω από το στεφάνι, να καρφώσει. Αυτό το ξέρει να το κάνει καλά. Και ένας παίκτης ο οποίος γενικά δεν προέκυψε τώρα στον Βαθοδόρου. Δηλαδή είναι παίκτης τον οποίο τον ήθελε από την εποχή που ήταν στο Τρέντο, πρόπεση δηλαδή στην Ιταλία. Μετά από εκείνη τη χρονιά έκανε κάποιες λάθος επιλογές. Δηλαδή πήγε πέρσι στο Λίβανο μόνο και μόνο για να πάρει τα χρήματα.
Και ουσιαστικά τώρα δίνει μια ευκαιρία με τον ΠΑΟΚ να ξαναέρθει σε ένα καλό επίπεδο. Γιατί στην Ιταλία είχε κάνει καλή σεζόν τότε με την Τρέντο. Δεν του βγήκε στην πορεία η επιλογή του και ο Λίβανος και στη Τσιμπόνα που πήγε, που ξεκίνησε φέτος. Έτσι δεν κατάφερε να. Στην μπασκετομάνα Βηρητό δεν τον βοήθησε δηλαδή. Όχι, δεν πήξαμε τα Σιβηρητό και όλα, σου πω την αλήθεια. Α, τι πήγε στην καρδίτσα του Λιβάνου, δηλαδή. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω. Ναι, ξέρω εγώ. Δεν έχω τη γεωγραφία του Λιβάνου μπροστά μου. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τον Τζέφερσον που ήρθε χθες. Σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση και πιθανότατα έτσι αύριο να είναι στην αποστολή να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Λογικά βολεύει και το παιχνίδι με τους Τσέχους της Όπαβα που είναι η ουραγός του ομίλου και η πιο αδύναμη ομάδα. Τι ώρα παίζουμε? 7.30. Και μιας που λέμε για τον Τζέφερσον, ο ΠΑΟΚ μετά από αυτό το παιχνίδι έχει πρόγραμμα φωτιά. Δηλαδή έχει την ΑΕΚ. Έχει να πάει να παίξει την Ελβετία με τη Φριμπούρ, παιχνίδι πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε. Έχει να παίξει με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έχει να παίξει με την Ερήφη. Μετά έχει τον ημιτελικό του Κυπέλου. Το πρόγραμμα που έχει μετά από το μάτς Τετάρτης είναι πολύ 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 απαιτητικό. Πολύ απαιτητικό. Και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη αυτό που έχετε. Και δεν γινόταν νομίζω να πάει έτσι. Και από τη στιγμή που ο Τζέφερσον προέκυψε και ήταν και σε ένα ποσό τέτοιο το οποίο δεν ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, 15.000 το μήνα, για να πεις ότι δεν μπορώ να πλησιάσω, okay. Νομίζω ότι ήταν όχι απαραίτητη η προσθήκη του, αλλά δεν γινόταν να πάει ο ΠΑΟΚ πάλι με Μαργαρίτη, Χρυσικόπουλο, Γκάρετ και μετά ό,τι γίνει. Έχει πολύ παιδικό πρόγραμμα προς τότε. Μαργαρίτης τι είχε? Πολλά πράγματα. Και ο Μαργαρίτης είναι, νομίζω τον είδες και με την Αντέρ και με το Ρέφιμνο, έτσι. Έχει μια γαστρίδα που τον αλληπορεί από χθες. Και είναι. Θα συνειδητοποιήσει άμα θα το πεις. Ναι, ήταν και στο νοσοκομείο χθες. Δεν ήταν δηλαδή ότι απλά είχε κάποια μικρά συμπτώματα. Εμείς σου τύχει. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ότι πρόλαβε κάτι. Πολύ δύσκολο νομίζω θα τον δούμε σήμερα, γιατί ήταν στο νοσοκομείο, έμεινε εκεί. Θα πρέπει να κάνει έτσι, τι να πω, εντυπωσιακή πρόοδο για να είναι διαθέσιμος στο σημερινό παιχνίδι. Και νομίζω πριν πάθηκε αυτό, τον είδαμε και με την Αντέρ και με το Ρέθνο. Προσωπικά με το Ρέθνο νομίζω ο Μαργαρίτης ήταν από τους χειρότερους του γηπέδου. Δηλαδή φαινόταν ότι δεν μπορούσε να βγάλει το παιχνίδι του, γιατί φίλε, ήταν λίγο όταν το πάθαμε εμείς, δεν μπορούσαμε να πάμε ούτε στο γήπεδο του PlayStation που είχα στην τηλεόραση. Ναι, 3 μέτρα από τη θέση του γραφείου μου. Ναι, δηλαδή δεν είναι. Το ότι μπήκε στο γήπεδο είναι ένα μικρό θαύμα, αν είχε αυτή την ίωση. Τέλος πάντων, εντάξει. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά κάπως πάει να βρει μια άκρη ο ΠΑΟΚ και με το θέμα του Αθηναίου, το οποίο ολοκληρώθηκε, γιατί το λέω και το ξαναλέω, υπήρχε ζήτημα με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Φαινόταν κιόλας, Νίκο. Ναι, ακριβώς. Υπήρχε θέμα. Δηλαδή ήταν σαν να εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε, να το πω έτσι, αλλά να πρέπει να συνεργαστούμε. Για να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβει κάποιος. Όχι ότι δεν μιλιότανε, έτσι καταλαβαίνω πως θα λέω, ότι ο Αθηναίος ήθελε να παίζει περισσότερο, θεωρούσε ότι έπρεπε να παίζει περισσότερο, δεν έβινε αυτά τα οποία περίμενε ο ΠΑΟΚ για να παίζει περισσότερο. Έτσι, δεν είναι ότι ο Αθηναίος κάνει ένα καλό παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι στη Τσεχία, τότε με την Όπαβα. Νομίζω είχε κάνει καλό μάτσο εδώ και με την Κίνη, αν δεν κάνω λάθος, στο πρωτάθλημα. Και γενικότερα τα περισσότερα παιχνίδια του ήταν μέτρια η εικόνα. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ στην Γκάρ δεν έχει να κάνει με τα μεγάλα σουτ που ο Αθηναίου το κυνηγάει και το έχει. Έχει τέτοιους παίκτες, έχει τον Χάτζερ, έχει τον Γκος. Ωραία, έχει παιδιά που θα πάρουν μεγάλα σουτ. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν ότι χρειαζόταν έναν παίκτη πιο ορθολογιστή και πιο καθαρό μυαλό στο rotation από τον Αθηναίου. Έτσι πιστεύω. Και εγώ πιστεύω ότι ίσως να ήταν και η επιλογή όχι η ενδεδειγμένη από το καλοκαίρι, αυτό το τριών, δηλαδή Χάτσερ, Αθηναίου και Γκος, και στη θέση ενός των τριών, εγώ δεν θα σου πω το Αθηναίου, μπορεί να ήταν στο Αθηναίου, μπορεί να ήταν στο Χάτσερ, λέω ένα παράδειγμα, να υπάρχει ένας παίχτης στο 2-3 που να τρώει ανθρώπους, πώς να το πω, δηλαδή να ορμάει στα rebound, να πες, να το Λάκι Τζόνς, αγόρι μου, γιατί το λες, επειδή προτίμησε τους άλλους. Μπορεί και το Λάκι, τον Αντετοκούμπο, το Θανάση, μπορείς να το πάρεις. Τέτοιο παίχτη, αυτό θέλω να σου πω. Το Θανάση Αντετοκούμπο, πώς να τον πάρεις, δηλαδή, παρακαλώντας το Θεό. Ναι. Τον Μπαρτόλο που έχει τέλο κομβόνης, μπορείς να τον πάρεις. Τον Μπαρτόλο. Το 13. Μην πω. Κουβανός. Παρτόλο μπορείς να πάρεις, αλλά τέλος πάντων. Όχι πα. Ναι, εντάξει. Τον Παρτόλο μπορούσες να πάρεις. Τον Παρτόλο δύσκολα.
Σε αυτή την ώρα που είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτή την κατάσταση, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Okay. Η Αθηνά αποτελεί παρελθόν και ο Τζέφερσον είναι ο καινούριος παίκτης που νομίζω θα τον δούμε κιόλας και λίγο αύριο. Και μια και ξεκινήσαμε με Νίκο, με μπάσκετ υπάρχει δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Οκούνσκι, του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Σε... Αυτό τα ρεποριόταν τα τελευταία χρόνια. Σε ηλικία 47 ετών, ο Αλεξάνδρ Οκούνσκι έπαιξε το πρώτο μισό τη σεζόν. Από ό,τι έψαξε, δεν θυμόμουν ακριβώς. Το 2003-2004 έφυγε στις 27 Δεκεμβρίου του 2003 από τον ΠΑΟΚ και ο δικέφαλος τότε πήρε για να τον καλύψει τον Τζέβατ Αλίχοτζιτς. Αλλά όντως αυτό έχεις δίκιο, ταλαιπωριόταν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ναι, είχε κάνει 3-4 επεμβάσεις. Είχε γίνει και εμένα το μάτι μου παλιά, ναι. Είχε γίνει και φιλικό για την ενίσχυσή του, την οικονομική, αλλά όντως είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ καλός μπασκετμπολίστας στην Ουκρανία, δυνατό όνομα. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 47 ετών. Ναι. Δεν το θυμούνται πολύ τον Αλεξάνδρο Οκούνσκι. Δεν ήταν πολύ παλιά από αυτό τον ΠΑΟΚ, απλά είχε έρθει για μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Και εγώ έτσι τον θυμάμαι δηλαδή και τον τρόπο παιχνιδιού του που ήταν έτσι κλασικό βαρύ πεντάρι. Και είχε και ένα περίεργο στυλ έτσι που σούταρε απλά. Και εγώ πριν είδα ότι έφυγε από τη ζωή, απλά κάπου είχε πει το μάτι μου πιο παλιά ότι είχε όντως θέματα υγεία σοβαρά, ναι. Μεγάλος παίκτης, Σαχτάρ, Μπουντιβέλνη, Κοντέσα, Νταρουσάφακα, Σιλιάτουβος, Τσιμπόνα, Μπούντογνος και στην Ελλάδα στον ΠΑΟΚ και στη ΜΕΝΤ. Άνα, μπράβο. Αυτό σου λέγα ότι νομίζω ότι και κάπου αλλού είχε παίξει στην Ελλάδα, νομίζω στον Πανελλήνιο ότι είχε παίξει. Αλλά είχε παίξει στη ΜΕΝΤ. Στη ΜΕΝΤ το 2005. Ναι, ναι. Αυτά και για τον Ουκρανό. Κάτι άλλο έχουμε από την ομάδα τη δική μας. Αυτά με τα παθητικά παιδιά αργότερα στις 5 η προπόνηση, λίγο πιο νωρίς και Media Day και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και ένας παίκτης του ΠΑΟΚ θα μιλήσουν ενώπιση της ΟΠΑΒΑ και βέβαια εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στο ρόστερ, σίγουρα θα έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον τα όσα θα έχει να πει ο Παπαθεοδόρου για αυτήν την προσθήκη του Τζέφερσον και την αποχώρηση του Αθηναίου. Απλώς είναι αυτό που είπες και έχεις δίκιο ότι βολεύει και το timing να μπει λίγο πιο ομαλά ο Τζέφερσον. Και να απορροφήσει η ομάδα την όποια. Το αυριανό παιχνίδι, επειδή είναι λίγο πιο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ εύκολα ή δύσκολα λογικά θα το πάρει με τους Τσέχους. Είναι λίγο μια ευκαιρία να μπει και αυτός περισσότερο, γιατί μετά από αυτό το μάτς το πρόγραμμα είναι φωτιά. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Έχει δύσκολα παιχνίδια. Έχει και ταξίδια από ένα σημείο και μετά. Είναι γενικότερα το πρόγραμμα μετά είναι φωτιά. Μέχρι τη διακοπή του Φεβρουαρίου. Ένα μήνα έχει διακοπή του Φεβρουαρίου ο Στέργιο, γιατί ξέρω ότι κάτι στο μπάσκετ του αρέσουν. Ναι. Έτσι, έχει All Star Game, έχει μετά τα ημιτελικά του κυπέλλου. Ποιος θα φτιάνει από ένα μήνα. Και μετά έχει πάλι παράθυρα και τέτοια, και Μάρτιο μετά ξανά Στέργιο. Αυτά είναι. Το μπάσκετ. Οπότε έχουμε μέχρι τότε πολλά. Απλώς αλλιώς είναι να μπαίνει ένας νέος παίκτης με την ΟΠΑΒΑ και αλλιώς να μπαίνει με την ΑΕΚ, όπως είπες, οπότε ναι. Θα μπει λίγο πιο ομαλά. Και ο ίδιος θες... Είναι έτοιμος, δηλαδή δεν είναι ότι ήταν εκτός δράση για πολύ καιρό, ότι η συνεργασία με τον Τσιμπόνα την έλυσε παραμονή Χριστουγέννων. Οπότε εντάξει, το μόνο που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή έχουμε δει πολλούς παίχτες να έρχονται μέσα σε σεζόν και να μπαίνουν κατευθείαν, είναι όσο δυνατόν καλύτερη προσαρμογή στα συστήματα και στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Αν μπορεί να το κάνει άμεσα, τόσο το καλύτερο για αυτόν και για τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Μοσκοβίτης. Μας ενημέρωσε για την αποχώρηση του Αθηναίου και για τα νέα δεδομένα που επικρατούν στην ομάδα μπάσκετ. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αφού σας πω αρχικά ότι δίνουμε και σήμερα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη Κυριακή 5 και 4 στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Έχετε μπροστά σας μια μισή ολόκληρη ώρα για να κερδίσετε ένα από τα 5 εισιτήρια που δίνουμε για το ΠΑΟΚ Όφη. Μαζί μας είναι ένα δωμό και σήμερα, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδωμό προσφέρει οικονομικά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Μπείτε στο αναδωμόπαυλανακαίνιση.gr για να πάρετε μια γεύση από ανάλογες δουλειές που έχουν γίνει για ανακαίνιση σπιτιών και επαγγελματικών χώρων και τηλέφωνο 2311-241-508. Μαζί μας είναι και η στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Η στοίχημα προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών για να μπεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Έχει κύπελο Ελλάδος σήμερα. Ναι, έχει. Έχει αύριο και Αγγλία, από ό,τι έβλεπα και Πέμπτη. Έχει γενικά. Και μπάσκετ και τέννις έχει. Και τέννις. Ναι. Αναμφίβολα.
Λοιπόν, τι Τσιπάς. Μπράβο στον Τσιπά. Και ο Πάοκ το έστειλε τη συγχαρητήριά του. Όντως. Στο Twitter. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και μαζί μας το Ρίτζι Καζίνο φυσικά. Τείνουν να εξαντληθούν τα εισιτήρια για την παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου Ζώγια Σένα της ερχόμενης Πέμπτης, που ξεκινάει 9 παρατέταρτο μεθαύριο. Υπάρχουν όμως εισιτήρια, οπότε σπεύστε να προλάβετε για να εξασφαλίσετε θέση στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του Τάκη Ζαχαράτου. Βλέπω ότι τα εισιτήρια για την Παρασκευή και το Σάββατο τείνουν να εξαντληθούν και Κυριακή υπάρχουν λίγα. Είναι οι επόμενες 4 παραστάσεις. Ως γνωστόν, έχει υπάρξει παράταση μέχρι και τις 23 Φεβρουαρίου. Δικαιολογημένα γίνεται ένας χαμός στο θέατρο Βεργίνα. Πάρτε καιρός να κλείσετε θέσεις στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Ticketservice.gr, καταστήματα public. Τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7 και για πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίζιση Καζίνο. Απλώς αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και φυσικά δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τι ζημιά έχουμε πάθει, ρεσί. Όλη η Ελλάδα, φίλε. Έχω πάρει κάτι δικούς μου παλιά, κάτι κακές παρέες, θα μου φέρουν κακουπί να γουστάρω. Στους δρόμους, στα σπίτια, στα λεωφορεία. Την ιστορία. Να γουστάρω στη Μύκονο Μακελιό κανονικά το καλοκαίρι. Μπράβο στα παιδιά. Φίλε, ποιος είναι ο σκοπός ενός hit? Να μπει στο μυαλό σου. Δεν μου έχει βγει. Εγώ χωρίς υπερβολή σηκώθηκα το πρωί. Με αυτό. Ναι, εννοείται. Δεν μου έχει βγει από το μυαλό. Δεν ξέρω. Έγραφα blog χθες και έβαλα τίτλο «Μη παραχαράξετε την ιστορία». Και μετά λέω τι γράφω. Μεταξύ, αυτό το Αυστραλιανό Open είναι το κανάλι του Σαββίδη στην Αυστραλία. Τι φάση. Τι φάση, φιλόλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, αγάπη, όλα από τένις, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω, συγγνώμη. Να σοβαρευτούμε όσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Εγώ είμαι πολύ σοβαρή. Προσπαθήστε κι εσείς. Η αγάπη πρέπει να μας πληρώνει για αυτά που ζει. Ναι, ναι. Διαφωνείς? Αυτό, ειδικά σε αυτό το διάλειμμα, ναι, εντάξει. Εντάξει. Πάω και παίζει παιχνίδι. Για να λέω κάτι και να πάρω φόρα, γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ με τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αγάπη κοιτάει κάτω, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει στο μικρόφωνο. Θέλει να γελάσει. Θα πάρω δύο χορεύτερες να το κάνουμε βίντεο, να ξέρεις. Θα πάρω δύο δικές μου. Δεν χρειάζεται καμία χορεύτερα, μόνο σου πάρω το σόλο. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει. Να το βάλουμε σήμερα στο μεγάφωνα της Τούμπας. Συνεννοήσου λίγο με τον άνθρωπο που επιλέγει τις μουσικές να παίξει λίγο στο μεγάφωνα της Τούμπας. Θα του στείλω το βίντεο. Τι τέλειο. Θα του στείλω το βίντεο. Ωραία. Ωραία. Ξεπούλημα κανονικά. Ελάτε στην Τούμπα να ακούσετε το τραγούδι. Το χ των ημερών. Παρ' όλα αυτά, ναι, υπάρχει παιχνίδι σε 7.30. Να το κάνουμε και στα ποντιακά μια βερσιόν. Πώς θα πάει στα ποντιακά? Μόνο αυτό λείπει. Να γίνει και στα ποντιακά. Δηλαδή, αν γίνει και στα ποντιακά. Παραχαράστε στα ποντιακά. Το παραχαράστε στα ποντιακά, θες εσύ. Α, έχω να σας δείξω κάτι μετά. Τώρα που είμαι ποντιακά. Λοιπόν, θα πούμε για το σημερινό παιχνίδι. Θα πούμε. Και μετά θα ακούσουμε και δηλώσεις Δημήτρη Γιαννούλη που μίλησε στην κάμερα του Πάντα ναι. Αλλά πριν από αυτό, να πούμε λίγο. Έχουμε να ενημερώσουμε ότι και στις δύο θα έχουμε μια ανάλυση του Δημήτρη Γιαννούλη, το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι του στον Ατρόμητο. Ήδη υπάρχει το βίντεο στο replay.gr στη σελίδα, στο Facebook της ανάλυσης. Ήδη το έχουμε βάλει στο ΠΑΟΚ 24, έχει μπει ναι. Και σε άλλα. Το βάλαμε στο ΠΑΟΚ 24. Το βάλαμε. Ναι, ναι. Το παιχνίδι του Γιαννούλη νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο γιατί επέστρεψε τώρα. Γιατί δεν ακούμε και να κάνουμε μια ανάλυση ποδοσφαιρική αμέσως μετά. Για πάμε στον Δημήτρη Γιαννούλη. Περιμένετε, σε λιγάκι, περιμένετε, δώστε το λιγάκι. Σε κουράσαμε, αγάπη, εμά είναι... Σίγουρα, κάτσε. Βαρέα ένσημα. Ναι. Ήδη υπάρχει το αίτημα να παίξει. Ο Πάοκ δεν ξέρω πώς θα παίξει σήμερα. Είναι η αγάπη είναι υπεύθυνη ενδεκάδας. Αγάπη, είσαι υπεύθυνη ενδεκάδας. Θα μας πεις μετά το Γιαννούλη και μετά την ανάλυση ποδοσφαιρική που θα κάνουμε πώς θα παίξει ο Πάοκ σήμερα. Ακούσαμε τον Νίκο Μοσχοβίτη πριν να μας λέει για την αποχώρηση του Αθηναίου, ένας γάμος που δεν τελεσφόρησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πήγε. Πάμε να ακούσουμε τον Γιαννούλη. Δημήτρη, καλώς ήρθες και πάλι. Τι διαφορετικό βλέπεις έτσι μια πρώτη εικόνα που έχεις μετά την επιστροφή σου από όταν έφυγες την προηγούμενη φορά? Καλώς σας βρήκα αρχικά.
Δεν τα βλέπω πολύ αλλαγμένα τα πράγματα όσον αφορά το κτίριο και τα σχετικά. Αλλά βλέπω αλλαγή νοοτροπίας και βλέπω μια νοοτροπία πρωταθλητή πλέον. Και πόσο διαφορετικός είναι ο Δημήτρης μετά από αυτή την παρουσία του στον Ατρόμητο τον προηγούμενο 1,5 χρόνο? Σίγουρα ο Δημήτρης είναι πολύ διαφορετικός και θα πρέπει όλοι εδώ να περιμένουν διαφορετικά πράγματα από εκείνα που είχαν συνηθίσει πιο πριν. Οι 50 συμμετοχές με τον Ατρόμητο με έχουν αλλάξει πολύ όσον αφορά το γήπεδο και θα το δείτε αυτό στη συνέχεια. Από το 2014 μέχρι σήμερα, μπήκαμε 2019, είναι σχεδόν 4,5 χρόνια που είσαι μία εδώ, μία εκεί. Πώς έχεις βιώσει όλο αυτό το διάστημα των δανεισμών στο Πιερικό, στην Ανόρθωση, στη Βέρεια, στον Ατρόμητο? Εντάξει, δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο, αλλά έγινε για καλό. Βγήκα πιο δυνατός από όλο αυτό και νομίζω είμαι πιο έτοιμος από ποτέ. Πλέον είσαι μέλος εθνικής. Έχεις καθιερωθεί ως ένα από τα καλύτερα μπακ στην Ελλάδα. Έχεις φέρει προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Ποιος είναι ο στόχος σου εδώ τώρα με την επιστροφή σου στην ομάδα? Ο στόχος μου είναι αρχικά να καταφέρω να κερδίσω την εμπιστοσύνη του προπονητή για να με εντάξει στο σύνολο και από εκεί και πέρα να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Αποφασισμένος ο Δημήτρης Γιαννούλης, με κατάδια αυτοπεποίθησης από τον τρόπο που μιλάει κοφτά, ωριμότητα, πιστεύοντας στο ταλέντο του και στην εικόνα που βγάζει μέσα στο γήπεδο. Έτοιμος από καιρό είναι. Και πέρσι που κάναμε την κουβέντα, τον ήθελα, ήταν έτοιμος άλλωστε να κάνει, αλλά και ο ΠΑΟΚ τον είχε θαλήσει για 2 χρόνια. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Γιαννούλης επέστρεψε στον ΠΑΟΚ για τον απρόστατο λόγο ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε επιθετικό γενή μπακ πίσω από τους 2 βασικούς. Σωστό. Όταν αναγκαζόταν να πάει ο Τόσκα στα αριστερά που είναι στόπερ, ο ΠΑΟΚ έχανε τη δημιουργία από τη μία πλευρά. Ο Γιαννούλης έχει τα στοιχεία τα οποία θα δώσουν δημιουργία στην πλευρά την αριστερή όταν θα παίζει ο Βιερίνια ή όταν θα μεταφέρει το Βιερίνια στα δεξιά. Γίνεται ένα πολύ πιο ποιοτικό rotation μεταξύ Γιαννούλη, Βιερίνια, Μάτους. Αυτό ήταν νομίζω το κυριότερο. Ναι. Και ο Τόσκα πάει σε έναν ρόλο καθαρά πίσω από τον Βαρέλα και τον Κρέσπο. Κάτι το οποίο όπως και να έχει τον εκφράζει και περισσότερο σε επίπεδο χαρακτηριστικών. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση ουσίας άμεσα. Δηλαδή το μπακ είναι και πιο εύκολο να προσαρμοστεί. Είναι πιο εύκολη θέση του μπακ. Χρειάζεται δυνάμεις και συγκέντρωση. Οι κινήσεις και τα τρεξίματα και αυτά τα έχει ο Γιαννούλης, δεν είναι θέμα. Λίγο να μάθει το παιχνίδι τον στόπερ του και του μπροστινού του, ποιος θα είναι αυτός, ο Μπίσεσβαλ συνήθως, για να μπορέσει τέλος πάντων να εγκληματιστεί πιο άμεσα. Αλλά από αυτούς που ήρθαν νομίζω ότι είναι ο πιο έτοιμος να μπει. Γιατί ξέρει το κλαμπ, ξέρει την νοοτροπία, ξέρει τι γίνεται, ξέρει τα πρόσωπα, τις καταστάσεις. Έχει φίλους μέσα στην ομάδα, εννοείται, πάρα πολλούς. Άρα λοιπόν περιμένουμε από αυτόν την πιο άμεση προσαρμογή. Στην αποστολή βέβαια από τους καινούριους σήμερα είναι ο Μίσιτς. Ναι, ο Μίσιτς μόνο. Λογικό κιόλας, γιατί είναι αυτός που είναι παραπάνω μέρες εδώ. Ναι, και είναι και η θέση που. Μπορούμε να το δούμε κιόλας. Πριν Σάχοφ, Μαουρίτσιο και Μπαλογιάννη, δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Εγώ βέβαια θα ρίσκαρα με Μπαλογιάννη σήμερα. Γιατί να πάρει τρίτο σερί παιχνίδι Σάχοφ Μαουρίτσιο δεν το βρίσκω και πολύ σοφό. Εγώ νομίζω θα πάρουν και τρίτο και τέταρτο την Κυριακή με τον Όφη. Εκτός αν ο Κάνιας στο μεσοδιάστημα αυτό. Ο Κάνιας και... τι είναι, ήταν αμφίβολος εδώ και 3 παιχνίδια αμφίβολος είναι και δεν παίζει πάλι. Δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί κανονικά. Δεν έχει κάνει κανονική προπόνηση. Στη μέση δεν είχε πρόβλημα. Ναι, κάνει μονίμως ατομικό. Ας το βοηθήσει λίγο Βαρέλα. Μονίμως ατομικό και ειδικό πρόγραμμα. Οπότε έχει μείνει εκτός. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα με Μαουρίσιο Σάκοφ θα πάει η ομάδα. Αυτό δηλαδή φαίνεται. Θα επιστρέψει λογικά ο Μάτος. Ναι, ο Μάτος δεξιά, Βιερίνη αριστερά, Βαρέλα Κρέσπο, Μαουρίσιο Σάκοφ, Μπίσεσβαρ στο 10, Λιμιό Ζαμπά και Ακπόμ. Α! Λιμιό Ζαμπά πλάγια. Ναι. Όχι Καντούρι. Όχι. Εντάξει, και αυτός όμως έπαιξε. Ναι, 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 έπαιξε και ήταν και καλός, ναι. Νομίζω ότι ο Λιμιός Ζαμπά Ακπόμ θα δούμε μπροστά. Υπάρχει και ο Καρέλης. Υπάρχει και η επιλογή του Τόσκα για την άμυνα, αλλά δεν φαίνεται. Φαίνεται ότι πάει με Βιερίνια Μάτος κανονικά. Και ο Μπαλογιάννης είναι στην αποστολή. Ναι, είναι και ο Μίσιτς. Δεν θα μου κάνει πολύ εντύπωση αν το παιχνίδι πάει καλά και καθαρίσει γρήγορα, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ να δούμε και σιγά σιγά κάτι διαφορετικό. Εγώ θεωρώ η δική μου αίσθηση ότι θα δούμε Μπαλογιάννη αν το παιχνίδι πάει καλά και τελειώσει ο ΠΑΟΚ με την πρόκριση.
Απλώς το Μίσιτς τον πήρε να έχει μια εικόνα έτσι, να πατήσει λίγο χορτάρι. Ναι, να, να πάρει μια. Δεν νομίζω να δούμε το Μίσιτς σήμερα. Αντιθέτως, να δούμε κανένα μισάωρο 25 λεπτό του Μπαλογιάννη. Το σενάριο είναι πιθανό. Στην αρχή δεν τον έβαζα, δεν τον φοβάμαι, να ξέρεις. Εσύ ναι, το φοβάται ο Λουτσέσκο. Όχι, ο Λουτσέσκο έχει την πίεση του αποτελέσματος. Εγώ το λέω χωρίς την πίεση του αποτελέσματος. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Το σκορ ήταν ένα 0-2 στο πρώτο παιχνίδι. Απλά καλό δημοσίου στον προπονητή να χαλαρώσει. Ο Μπαλογιάννης έχει όλα τα στοιχεία. Δεν θα τον εκθέσει. Ίσα-ίσα θα βάλει και κάποια παστέλια από τα 25 μέτρα που το έχει. Στη δημιουργία είναι εξαιρετικός. Στο μαρκάρισμα είναι καλύτερος από τους δύο που παίζουν, λέω εγώ. Στο πώς πάει στο μαρκάρισμα. Εγώ δεν θα το φοβόμουν. Θα μου πει Σταυράκη, άμα γίνει στραβή, μετά τι θα έλεγε. Θα γίνει στραβή. Στραβή μπορεί να γίνει, έγινε στραβή με βασικούς στην Παναχαϊκή. Βασικούς. Τέλος πάντων, με το δίδυμο Μαουρίτσιου Σάχοφ. Ναι. Εκεί, βέβαια σε ένα γήπεδο που δεν παίζονταν μπάλα, αλλά και θα είναι διαφορετικές συνθήκες τώρα εδώ. Αλλά όπως και να έχει, αυτοί παίζανε. Μια που λέμε για την ομάδα, χθες το βράδυ υπήρχε και ένα μήνυμα του Βαρέλα. Που ουσιαστικά το συνέδεσε και με το μέλλον του. Και έκλεισε το Instagram, είπε ότι θα κλείσει το Instagram για να μείνει απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της ομάδας. Άφησε υπονοούμενο ότι τα νούμερα που ακούγονται δεν είναι πραγματικά από αυτά που ζητάει. Στο μήνυμα του αυτό, ναι. Όχι. Το μήνυμα ήταν περισσότερο ότι δεν θέλω να ακούγονται διάφορα πράγματα και ότι εγώ είμαι συγκεντρωμένος στους αγώνες ομάδας. Αυτό. Δεν είπε τώρα κάτι. Από όσο το πρόσεξα δηλαδή. Δεν άφησε κάτι να εννοηθεί. Ναι, ότι γιατί έβγαλε λίγο μία. Δυσφορία για την, ναι, πίεση που αισθάνεται. Προφανώς και την έβγαλε, γιατί γι' αυτό έβγαλε και αυτό μήνυμα. Και είπε ότι τα κλείνει όλα. Ναι, αυτό είναι δικαίωμά του, δεν το συζητάμε. Ναι. Όπως δικαίωμά του είναι να ζητάει ό,τι θέλει. Εντάξει. Και όπως δικαίωμά μας είναι να πιστεύουμε από αυτά που μας έχει δείξει ως άνθρωπος μέχρι τώρα ο Βαρέλα, ότι ξέχω αν υπογράψει, δεν υπογράψει, στο εξάμεινο που απομένει θα είναι σοβαρός. Όλοι θέλουμε να ανανεώσει ο Βαρέλα, αλλά όλοι πρέπει να υπερασπιζόμαστε και το συμφέρον του ΠΑΟΚ. Το μήνυμά του είναι ότι επειδή έχουν ακουστεί πολλά λαθασμένα πράγματα για το συμβόλαιο. Ναι, αφήνει υπονοούμενο, αυτό σου λέω. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι το καλύτερο για μένα είναι να κλείσω τον λογαριασμό μου και να τον ανοίξω την κατάλληλη στιγμή. Ναι. Η πληροφόρηση που υπάρχει, ωραία, από επίσημα και ανεπίσημα χείλη είναι ότι ζητάει 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Εντάξει. Αν ζητάει κάτι διαφορετικό. Ας πει ότι είναι ψέματα αυτά που βγαίνουν για το 1,5 εκατομμύριο και εγώ ζητάω 100. Καταλαβες. Αυτό δεν είναι. Ακούγονται διάφορα. Πώς ακούγονται διάφορα. Υπάρχει συγκεκριμένη πληροφόρηση. Δεν είναι δηλαδή ότι ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε ζητάει 1,5. Την πρώτη φορά μένα που μου το είπαν κιόλας δεν το πίστευα. Δεν αποκλείεται. Μετά από κάνα 2 εβδομάδες άρχισα να το πιστεύω. Δεν θα βγούμε εμείς στη μέση πάλι. Θα τα βγουν αυτοί αγκαλιασμένοι και μετά θα είναι δημοσιογράφοι κακοί. Εντάξει, το έχει ξανακάνει λίγο κάπως ο Βαρέλα αυτό. Πριν τα Χριστούγεννα τότε με εκείνο το μήνυμα που μετά είπε ότι ήταν για το σπίτι που ετοιμάζει στην πατρίδα του και όλα αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, η πληροφόρηση που υπάρχει από τη μία πλευρά λέει για απαιτήσεις 1,5 εκατομμυρίου. Ναι. Ωραία. Αν η πλευρά Βαρέλα θεωρεί ότι αυτό είναι ψευδές, μπορεί να βγει να μας πει τι ζητάει. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί συνήθως τι γίνεται, όλοι παίζουν, κάνουν την πολιτική τους. Εμείς μεταφέρουμε την πληροφόρηση που έχουμε και στο τέλος αγκαλιάζονται αυτοί και βγαίνουμε εμείς μαλάκες. Δεν είναι έτσι. Ή και να μην βγει να πει τι ζητάει ακριβώς, μπορεί να πει απλά ότι αυτά που ακούγονται για 1,5 εκατομμύριο είναι ψέματα. Μα αν ήταν πιο λίγα, θα είχαν συμφωνήσει κιόλας. Αυτό δεν λέει λογική. Αν ήταν πιο λίγα, θα καθόντουσαν στο τραπέζι. Ναι. Δηλαδή, αν ξεκινούσε από το 1,200, θα τα βρίσκανε. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι 750. Ναι, η πρόσθεση είναι πιο μεγάλη. Ναι. Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει το παιχνίδι του, εμείς βρισκόμαστε στη μέση της περιπτώσης, χωρίς να έχουμε κάποιο όφελος. Άλλος θα πάρει το 1,200-1,300 στο τέλος και όχι εμείς. Άλλος θα γλιτώσει 34 εκατοστάρικα και όχι εμείς. Εμείς λέμε λοιπόν, από την πλευρά του ΠΟΚ βγαίνει αυτό. Αν η πλευρά του Βαρέλα έχει να πει κάτι άλλο, εδώ είμαστε, να το καταγράψουμε. Δεν είναι εχθρός ο Βαρέλα, είναι άνθρωπος της ομάδας, τον αγαπάμε. Θεωρούμε ότι πρέπει να μείνει, έχει προσφέρει. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μία κοινή, πώς το λένε, να υπάρχουν κοινά θέλω μεταξύ των δύο πλευρών. Απλό είναι το πράγμα. Είναι και αυτό που είπες, είναι δικαίωμα του Χ. Βαρέλα να ζητάει και 1,5 και 5,5 και 25,5. Εγώ θα ζητήσω στο τέλος σεζόν από τον Λίμπερο 30.000 το μήνα. Μπορεί να μου πει κανείς στο Λίμπερο γιατί θες 30. Δεν έχω, ας τα δώσω. Ωραία. Δεν πειράζει. Θα πάω αλλού, να πάρω 2,5. Μαγκιά.
Διαπραγματευτής. Πάντως δεν προκύπτει ότι ο Βαρέλα έχει άλλη πρόταση τέτοιου ύψους στα χέρια του, τώρα που μιλάμε, 1,5 εκατομμύριο. Μπορεί και να έχει. Μπορεί και να μην έχει. Μπορεί να έχει προσδοκία ότι να τον ενημέρωσαν ότι μην υπογράψεις, εδώ είμαστε εμείς. Να περιμένει, ας πούμε. Μπορεί να είπε τον Πρίγκοβιτς ότι εκεί που δίνουν 5 το χρόνο δεν θα μου δώσουν 3,5 εμένα να έρθω. Και αν έχει την δική ομάδα, σε καμιά διπλανή. Στην Αλτσαντήρη, ναι. Δεν έχω. Στην Αλτσαντήρη. Έτσι. Πολλές φορές γίνονται και έτσι αυτά. Βγάλε μου 3 εκατομμύρια και σου βγάλω 400 χιλιάρικα. Ναι. Ναι. Δηλαδή αν ξέρω εγώ ήσουν εσύ και έψαχνα ξέρω εγώ 3 φορές τα λεφτά σου πάνω σε ένα ραδιόφωνο και μου είχε στάβο πάνε με εκεί, ωραία, και θα το 20% δικό σου. 200%. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι η προσωπικότητα του Βαρέλα και η νοοτροπία του δεν θα του απαγορέψει ούτε θα είναι εμπόδια να είναι αυτός που πρέπει να είναι στα μάτς τα επόμενα και κυρίως στα μάτς που ακολουθούν μετά από 20 μέρες διαδοχικά ντέρμπι σε πρωτάθλημα και ελπίζουμε όλοι κύπελο. Θα είναι συνεχόμενα μάτς υψηλών απαιτήσεων που θα πετούν υψηλή συγκέντρωση και με ΑΕΚ και με Ολυμπιακό και με Παναθηναϊκό και με Ατρόμητο. Μπορεί να κάτσει και μια κλήρωση με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό ή Ατρόμητο, αν και το Παναθηναϊκό το βλέπω λίγο χλωμό έτσι που συμφανίζεται. Όχι, έτσι όπως η Λαμία του έχει πάρει τον αέρα. Δεν την έχει κερδίσει ποτέ. Ναι, γενικά όταν τη βρίσκει μπροστά του είχε ένα θέμα Παναθηναϊκό στη Λαμία. Όχι, δεν κερδίζει. Γκολ δεν βάζει. Στα κύπελα πέρσι έχασε και τα δύο. Ή ήρθε χ το 1 και το 4-0 το άλλο. Ή κέρδισε στον επαναληπτικό 2-1, κάτι τέτοιο. Πρέπει να ήταν και ισοπαλία. Να, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν, πώς είχε πάει. Και ξαναπέζουν τώρα την Πέμπτη, ε. Ναι, στη ρεβάνση του 1-0. Ναι. Εντάξει, όπως και να έχει, θα φανεί και για τον Βαρέλα πώς θα κυλήσει, γενικά. Σίγουρα, όσο κεντρωμένος και να είναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πάει έτσι. Αλλά θα φανεί στην πράξη. Το βρήκες. Το βρήκα, ναι, μισό λεπτό. Παναθηναϊκός Λαμία. Παναθηναϊκός Λαμία. Το 2017 πέρσι 1-1 στη Λαμία για το πρωτάθλημα. 4-1 κέρδισε η Λαμία στο κύπελο. Α, κέρδισε Παναθηναϊκός 1-0. Όχι, έχει νίκες. 24 Φεβρουαρίου του 18 2-0 για το πρωτάθλημα. Στον πρώτο γύρο κέρδισε 3-1 στο ΆΚΑ. Και μετά πριν είχε απλώς, δύο νίκες, ναι, η Λαμία. Και τώρα έχει 2 νίκες η Λαμία. Και οι δύο με 1-0. Εντάξει, έτσι απλά να είναι τώρα μαζί εμένα και φαίνεται. Το 1-0 βέβαια είναι δύσκολο αποτέλεσμα να ανατραπεί. Πόσο μάλλον σε άπειρες ομάδες που είναι σε κακό momentum. Και δεν είναι και άσχημη η Λαμία, εντάξει. Μπορεί όχι, να είναι αντιπολική σαν ομάδα. Όχι, είναι ένα βρετανικό στυλ ποδοσφαίρου. Ψάχνω τον Παράδες, κεφαλιά σπάω δεξιά-αριστερά. Πίσω κρατάω. Κορυφαίο τη είναι ο Αντέτσο, Αφρικανό στόπερ, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Αν καταφέρει η ομάδα του Χάβου να βάλει ένα γκολ στο ΆΚΑ. Ναι, μετά σφίγγει ο Παναθηναϊκός. Δύσκολα. Μετά σφίγγει ο Παναθηναϊκός, ιδιαίτερα. Τέλος πάντων. Ας κάνει τι θέλει ο Παναθηναϊκός. Ναι, όχι, εμείς συζητάμε και για ποδόσφαιρο. Ναι, okay. Ο Πάγκο να κάνει σήμερα αυτό που πρέπει. Καλό θα είναι, Σταύρο και αγάπη, αυτό λέγαμε στο ξεκίνημα, χωρίς άγχος. Γιατί να πιεστούμε. Άγχος, ποιοι να έχουν άγχος. Οι δικοί μας, επειδή πρέπει να κερδίσουν ένα 0 την Παναχαϊκή. Να μην φορτώσουν άγχος οι δικοί μας σε εμάς και στον κόσμο. Α, και σε αυτούς τους. Ναι. Η Παναχαϊκή. Προέρχεται από νίκη με τον Πλατανιά 1-0. Ναι, είναι εκεί κοντά. Αν και έχει μια απόσταση 8 βαθμών από τις θέσεις που οδηγούν στη Super League, αλλά έχει πολλά παιχνίδια ακόμα στη Β' Εθνική. Θα το παλέψει, νομίζω. Ο Μπέος νομίζω ότι θα κάνει τη διαφορά. Λες, ε? Και θα ενώσει τον ομό Μαγνησίας μετά. Θα γίνουν μια ομάδα. Δεν νομίζω, φίλε. Θεωρώ ότι πάρα πολλοί δεν βλέπουν με καλό μάτι από τις άλλες ομάδες της Μαγνησίας στην Ένωση. Μπορεί να θέλει ο Αχιλλέας Μπέος στην Ένωση, αλλά. Πόσες ομάδες είναι τώρα εκεί, τρεις ή δύο? Τρεις είναι. Τρεις, ε. Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου και η FC Βόλος. Η FC Βόλος ήταν εκεί που είχαμε πάει στο φιλικό πρόπερση. Εκείνη ήταν. Ναι, που φάγαμε 4 γκολ. Αυτή ήταν. Αυτή ήταν αγάπη. Είχε πάει. Το είχα ξεχάσει αυτό. Το είχα ξεχάσει. Δεν ήμουν. Είναι στην. Μπορεί να είναι το πρώτο παιχνίδι του Τσέσκου. Ή ήταν στα Νόγεβιτς ακόμα.
Δεν θυμάμαι τι ήταν. Μπορεί να ήταν στα Νόγια. Με πάρα χαρά. Θα μου λες να λέω κάτι που δεν είναι. Δεν είχα πάρει το Στέργιο που το είχε μεταφέρει. Δεν ήμουν εκεί. Φτιάχνει το Στέργιο που θα κάνει και εκπληκτική μετάδοση σήμερα. Χωρίς τον Νίκο Λουμπαρδέα. Χωρίς τον αρχηγό, που να κουράζει το ταξίδι. Λεωφορείο πρέπει να δουλεύουν. Και ο Φουρλάνος εκτός. Ο Φουρλάνος το μεγάλο ταλέντο του Παναθηναϊκού που δεν έπαιξε ποτέ μπαλ. Ναι. Καπούτα Γλυσούλης. Ο Καπούτα Γλυσούλης. Καπούτα Γλυσούλης. Κολοβούρης. Θα κάνεις τη μετάδοση ξεκάθαρα. Σταμόπουλος Δάσιος. Πολύμος Σωτηράκος Τσελεπίδης. Ο Τίμος. Κοτσόνης Κολ. Αργυρόπουλος Σταυρόπουλος. Πλέγας Παπατόλιος Μουστακόπουλος Μασούρας Ελευθεριάδης. Μαυριά Κυνηγόπουλος Μπαστακός και Μωραΐτης. Η ομάδα του Σωκράτιου Φρυδόπουλου. Κάνε λίγο πρόβες, παίρνει τα ονόματα, θα σου χρειαστούν. Όχι μόνο, εντάξει, 2-3 είναι. Καβούταγλης. Αν πεις γκόλο Καβούταγλης. Καπούταγλης. Καπούταγλης, αν πεις κατά τέτοιο, τιμωρία. 2 χρόνια εκτός αγωνιστικών θα... Δηλαδή κανονικά. Μήπως είναι τερματοφύλακας αυτός. Διαβασμένη για την Παναχαϊκή. 5 ώρες πριν το παιχνίδι. Την έχουμε σε πέ. Τι να δεν κάνω. Εδώ όμως και το CD Άλλη προχθές. Εντάξει, που το πέτυχε το CD Άλλη, που δεν ξέρουμε το όνομα βέβαια στην αρχή. Άλλη, Άλλη τον έλεγε. Άλλη τον έλεγε. Άλλη βόλευε. Σίντι ήταν το όνομα, να ξέρεις. Σίντι. Τι πουλούσε αυτός άραγε. Μπαμπάς του κάπου. Ωραία. Σε ποιο μάτσο έλεγε παίκτη που ήταν στην Κερκίδα. Στο Αγρίνιο. Στο Κέρκυρα. Κέρκυρα Πάοκ. Έβλεπα τον. Ποιον έβλεπα? Εκείνο τον Κύπριο, τον Αρτηματά. Ενώ έπαιζε ο Γρομιτσάνης, πώς λέγεται. Είχα μια δικιά μου διάσταση στα πράγματα. Συνταξί κορυφαίος, ε. Ναι, παντού μέσα. Αρτηματά, ακόμη κάνει. Και ξαφνικά στο 35 σου του λέει ο Αρτηματάς. Εκεί την ψηλιάστηκα και βλέπω την εκτός. Εντάξει, οκ. Ο Αρτηματάς. Μοιάζουν όμως, έχει δίκιο. Μοιάζουν, ε. Πριν βάλει τη γυαλιά. Όχι με γυαλιά. Απλά βαριόμουν να κοιτάξω δεκά. Είμαστε από μια σούρα με το Βασιλάκι και στην Κέρκυρα την προηγούμενη μέρα. Λίγο μυθική. Τι ωραία Κέρκυρα, φίλε. Εγώ μένω στην Κέρκυρα. Μας τα πήραν όλα οι αλήτες. Χανιά μας πήρανε. Μυτιλίνη μας πήρανε. Κέρκυρα μας πήρανε. Συχάματα σου πέρανε. Μας κρατήσαν τον κομπότι, ρε. Να πάμε στη Λιβαδιά. Έχει ωραίο σουβλάκι. Λες και εδώ έχει άσχημο. Πάω στη Λιβαδιά, φας σουβλάκι. Να, πέτσε τελειώνει, ρε. Μη παραχάρασετε. Φτάνει, θα πω αυτό. Έλεος, λες. Θα πάμε τα πάντα. Σουβλάκι, Σταύρο, μόνο το Σύνταγμα. Ναι, 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 αυτά τα ωραία τα χημικά. Προσεκτικά όμως. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, έχετε μία ώρα ακόμα για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Την Ωραία, ναι. Την Κυριακή το απόγευμα 5 και 4 στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 545526. Λοιπόν, μαζί μας είναι ένα δωμό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο. Αν θέλεις η κουζίνα σου να εντυπωσιάσει τους πάντες, τοποθέτησε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει, αν εμπιστευτείς τους κατάλληλους ανθρώπους. Ανοδομοπαυλανακένης.gr το site για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων και τηλέφωνο 2311-241-508. Μαζί μας είναι και η Στίχημαν, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Η Στίχημαν, η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, για να μπεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Αυτή την ώρα παίζει ο Ναδάλ, από ό,τι έβλεπα είναι 1-0 στα σετ και κερδίζει και στα games, Στέργιο. Ναι, ο άσος του ΠΑΟΚ είναι στο 1-14 και τι να δώσουν παραπάνω. Ναι. Εκτός αν βάλεις το άσο με over 2,5. Ναι. Μπορεί να ανεβαίνει λίγο. Και 277 ειδικά στοιχήματα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παναχαϊκή. Πρώτο σκόρερ ο Ακπό με 2,75. Πρώτο σκόρερ ο Σάχοβ 10. Παίκτη Κυπέλου ο Ευγέν. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε το Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Οι παραστάσεις μέχρι το τέλος του μήνα είναι 4. Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Φαίνεται να υπάρχει μια πληρότητα Παρασκευή και Σάββατο, όπως βλέπω. Υπάρχουν εισιτήρια για Πέμπτη και για Κυριακή, αλλά σε κάθε περίπτωση δοκιμάστε την τύχη σας, γιατί πλέον όλες οι παραστάσεις από το ξεκίνημα είναι sold out. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλου του 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 210-723-456 και 7 και για πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το επόμενο είδος ραδιοφώνου και γενικά media δεν θα είναι να έχουμε και κάμερα εκτός στούντιο
Να συνεχίσει, να μην υπάρχει διάρρημα για κάποιους. Εγώ λέω να βάλουμε μια παρακάμερα πάνω σου, αλλά εσύ δεν το δέχεσαι. Να φοράς αυτή τη. Με το κατάλληλο ποσό αγάπη το δέχομαι, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Να σε πληρώσει για να το κάνεις. Όχι εσύ, μια εταιρεία. Δηλαδή όπως σου φοράς πάλι αυτή την μπλούζα διαφήμιση. Εγώ θα έπαιρνα 30.000 το μήνα για να το κάνω αυτό το πράγμα. 45 μπορεί. Ναι, λοιπόν, μια, όποια εταιρεία ενδιαφέρεται, αν στείλει μια. Δεν ξέρω, GoPro. Με GoPro καλύπτεσαι. Ναι. Ωραία, τη φοράει ο Σταύρος. Έξω εδώ πέρα, στους διαδρόμους, δεν ξέρω. Σου έχω πει εδώ και μήνες ότι έπρεπε να γίνεις YouTuber. Εύκολο να το καλοκαίρι το έλεγα. Ναι, εύκολο. Κανονικά με εταιρεία από πίσω, με μοντάζ, με αυτά. Ναι, εννοείται θα γίνει και αυτό κάποτε. Τι θα γίνει? Ευτύχης Μπλέτσας. Δεν το ξέρω καν αυτό. Καλύτερα. Έλα, δεν θα σου άρεσε. Κάνε ταξιδιωτική εκπομπή, πήγαινε μόνο στο παντού. Τώρα έχεις δει τα Ευτύχη, ρε. Με την κάμερα. Αυτό το χαζούλικο το χαρακτηρίζει και τη χαρά. Συμπαθητικό είναι. Να σου πω κάτι. Είναι συμπαθητικός είναι. Είναι η δεύτερη φορά από χθες που σε παρομοιάζουν και σε βάζουν στην ίδια εξίσωση με κάποιον τέτοιο. Δεν είναι, αυτός είναι συμπαθέστατος που λέει η Αναστασία. Το άλλο το μοσχάρι με βάζει την ίδια πρόταση. Μόνο εσένα και αυτό να στάβω θέλω να ακούω. Ψόφα τώρα. Δεν είναι χριστιανικό αυτό που είπα. Αλλά πραγματικά δεν συνδέομαι μαζί του ούτε στα δόντια. Δηλαδή πρέπει να έχει δύο παραπάνω. Εγώ έχω δύο παραπάνω. Ναι. Καταλαβαίνεις Σταύρο με αυτό το μήνυμα που το διάβασα ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Δηλαδή λες εσύ αυτό, κάνεις τον αγώνα σου. Δεν υπάρχει σωτηρία. Καμία. Ο άλλος είναι αυτό. Όχι, δεν υπάρχει σωτηρία γιατί αρέσει αυτόν τον συγκεκριμένο. Εσύ και ο άλλος. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί. Δεν γίνεται. Δεν μόνο με συγγενική σχέση. Ξεκινάει λάθος το μήνυμα, από εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι γράφει Σταύρο δεν γράφει συχνά. Καλό θα είναι να γράφεις. Δηλαδή πιο συχνά από σένα δεν γράφει κανένας. Άρα από εκεί. Τέλος πάντων. Ο Στέλιος Στέλιος το ανακάλυψε και μου το έστειλε και εμένα. Όχι, με ένα φίλο μου το έστειλε. Α, ωραία. Και τι σου λέει. Και τι σου λέει και δείξε στο Σταύρο. Ναι. Διάβασε λεπτό σχόλιο. Και. Και γελούσε, δεν καλύτερα ο άνθρωπος. Γιατί είναι γνώση της κατάστασης. Και λέει εντάξει. Αλλά δεν υπάρχει σωτηρία γενικότερα. Καμία σωτηρία δεν υπάρχει, παιδί. Γι' αυτό συσκεδάζουμε όσο γίνεται. Έχουν καεί κεφαλικά κύτταρα, δεν εξηγείται. Τέλος πάντων, εδώ πέρα εμείς είμαστε για να διασκεδάζουμε τον κόσμο και να τον ενημερώνουμε όσο γίνεται. Αναλύσαμε το παιχνίδι, διαβάσαμε μέχρι και την ανακοίνωση της αποστολής της Παναχαϊκής. Εντάξει, αν έχουμε μια εικόνα ποιοι είναι. Ναι, γιατί ο Στέργιος που θα κάνει μετάδοση το απόγευμα, στο λέω μην το ξεχάσεις. Προετοιμάζεται από τώρα. Διέρχομαι εγώ, θα έρθω, θα κάτσω 90 λεπτά, θα δω, θα θαυμάσω. Και θα φύγω. Λέω Ραφαήλ. Ναι. Έχει βάλει μια φωτογραφία του. Η φωτογραφία του Λουτσέσκου, μη παραχαράσετε τη βαθμολογία. Θα το κάνω, σου ξέ. Πολύ ωραίο, μπράβο Ραφαήλ. Θα το ψήσουμε στη συνέντευξη που να το πει και να το κάνουμε beat από πίσω. Αυτό είναι το κανονικό τραγούδι, το μη παραχαράσετε. Με τα κουμπιά. Είναι πιο αργό το άλλο. Έχω βγάλει βερσιόν, έτσι. Σαν τον ύμνο του Αστέρα Τρίπολης, κάτι τέτοιο. Έχει βγει και αυτό σε πολλά. Έχει βγει σε βλάχικα, σε αγγλικά. Α, ναι, εντάξει, αγγλικά είχε λόγο και βγήκε. Ρε. Δεν θα... Rising Star. Ναι, μην χάσουν στην Ευρώπη και δεν μάθουν τον ύμνο του Αστέρα Τρίπολης. Τέλος πάντων. Με μπάση ασχοληθήκαμε, με ποδόσφαιρο ασχοληθήκαμε. Στα μεταγραφικά περιμένουμε να δούμε την επόμενη κίνηση. Προφανώς θα είναι και στόπερ. Το ιδανικό για τον ΠΑΟΚ θα ήταν να πάει για έναν αμυντικό χαφ που παίζει και στόπερ. Δηλαδή, τι ψάχνεις ρε φίλε, έναν αμυντικό χαφ που ξέρει λίγη μπάλα, δεν είναι τσαπάς, κόβει, δίνει. Ωραία. Και έχει παίξει και 40-50 παιχνίδια στόπερ, όχι όπως ο Μπάσα που έπεσε ένα με την ΑΕΚ και φάγαν 4 και δεν ήταν στο πλάνο. Ωραία. Έναν αμυντικό χαφ που να παίζει και στόπερ. Δηλαδή, είναι θέση... Είναι στοιχεία που μπορείς να βρεις στην αγορά. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Θεωρείς δεδομένο ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ στόπερ? Δεν βγαίνει αλλιώς. Μήπως με την επιστροφή Γιαννούλη και την παρουσία του Τόσκα βγει? Ναι, και την παρουσία του Τόσκα και παίζουμε με τη Λαμία στην Τούμπα και πρέπει να μαρκάρει ο Κρέσπο και τον και ο Τόσκα τον Παράλες ψηλά. Ό,τι γιώμα θα κάνει η Λαμία θα σου βγάζει και ένα παίκτη στην πλάτη. Τρία τέτα τέτ είναι αυτό. Αν δεν κλείσουν. Εγώ μία ερώτηση έκανα ότι αν. Έχεις κάποια πληροφορία ή κάποιο έσχατο. Παραχαράσεις το ρόστερ, θέλουμε ψηλό. Πάντως ο προπονητής της Ροστόφ, ο γνωστός Βαλερί Κάρπιν,
Είπε, ερωτηθείς για τον Ίγκασον, ότι δεν έχω ιδέα. Όποια ομάδα θέλει να αγοράσει τα δικαιώματά του, ας κάνει πρόταση και θα το σκεφτούμε. Άμα κάνει παιδιά ο Ιβάν, δεν θα το σκεφτείτε πολύ. Πρέπει να είναι ο Σταύρο, εκείνα τα δανεικά για γύριστα που έδινε στη Ροστόφ για να επιβιώσει. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι έδωσε η Ροστόφ 1 εκατομμύριο για να πάρει τον Ομπόα. Γιατί, μετά από ένα μήνα έδωσε δάνειο ο Ιβάν Σαββίδης στη Ροστόφ 105.000 ευρώ και βγάζαν και δημόσια ανακοίνωση ότι ευχαριστούμε τον Ιβάν Σαββίδη για το δάνειο. Άρα, όταν σου δανείζει κάποιο 20 του μήνα 105.000 ευρώ, το να έχει 20 μέρες νωρίτερα 1 εκατομμύριο ευρώ να δώσει για να πάρει τον Ομπόα μοιάζει λίγο μη ρεαλιστικό. Ασύμβατο. Ναι. Που λένε οι φίλοι μας. Ποιοι φίλοι μας δεν το λένε. Σαφώς και αν θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ να κάνει την κίνηση για τον Ισλανδό που είναι ομολογουμένος καλός παίκτης, δεν θα και το δώσει τζάμπα. Ένα θέμα. Παίζει μόνο τριάδα στις ομάδες που έπαιξε. Μόνο στην Εθνική Ισλανδία έχει παίξει κάποια παιχνίδια τετράδα. Θα πει ο Λουτσέσκου για μένα παίζει και τετράδα. Ναι. Ναι, θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει και σε όχι, δεν έχει τα στοιχεία. Έχει τα στοιχεία. Εντάξει, άμα όμως έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια σαν τρία. Θα έχει ένα θέμα τέλος πάντων διαφορετικής. Το καλό με αυτούς τους Σκανδιναβούς είναι ότι είναι πειθαρχημένοι όλοι. Ό,τι τους πεις κάνουν. Και είναι γενικότερα επαγγελματίες. Και ναι, καλοί αθλητές είναι αυτοί. Μη επαγγελματία Ισλανδό θα ζοριστείς πολύ για να βρεις. Ναι. Δηλαδή δεν θα πας σε μια δημόσια υπηρεσία και θα κάνει τα νύχια της η Σβένσον. Ναι. Δύσκολα. Ναι. Δύσκολα το βρεις. Αν και πρέπει να ομολογήσω, γιατί υπάρχουν ταμπέλες που δημιουργούνται, ότι εγώ σε όποια δημόσια υπηρεσία πήγα το τελευταίο χρονικό διάστημα, εξυπηρετήθηκα άψογα. Αλλά ξέρεις το ΙΚΑ που δωροδόκησε το λογιστή μου για να πάρω κάνει δουλειά. Ναι. Γενικότερα πάντως οι Σκανδιναβοί έχουν μια άλλη κουλτούρα. Ποια κουλτούρα έχουν, δηλαδή. Εγώ θυμάμαι, Σταύρο, και αγάπη πριν από 4-5 χρόνια παραιτήθηκε υπουργός της Σουηδικής κυβέρνησης γιατί ξέχασε, προφανώς και ξέχασε, να δώσει μια συνδρομή που δίνουν οι γονείς στα σχολεία για τα παιδιά τους στις τάξεις του 100 ευρώ το χρόνο. Άρα υπουργός ξέχασε, δεν πήγαινε τα φάει τα 100 ευρώ το χρόνο. Ναι. Και όταν το έβγαλε εφημερίδα ότι η Τάδε, η Σβένσον, η Γιώχανσον, η Γέσπερ, δεν πλήρωσε τα 100 ευρώ, παραιτήθηκε. Είπε ότι ναι, έπρεπε να πληρώσουμε δήλωση τα 100 ευρώ, είμαι δικαιολόγητη και παρετούμε για 100 ευρώ. Να τα ακούνε αυτά οι δικοί μας και παθαίνουν 8 κεφαλικά. Γενικά οι τι είναι αυτοί οι Σκανδιναβοί, χαρά την πιάτσα. Γενικά όλοι αυτοί είναι πολύ πειθαρχημένοι. Έχουμε και εκείνους γνωστούς εκεί πέρα που μας έχουν πει 5 πράγματα. Εντάξει, είναι. Εμείς που φέραμε υποβρύχια και δεν χωρούσαν στα πάρκινγκ. Ήταν λίγο πιο στενά. Εμείς παίρναμε τα μεγάλα, ναι. Και γέρναν και λίγο, θέλανε και ζυγοστάθμιση. Ή παίρναμε ελικόπτερα χωρίς φτερά, ας πούμε. Δεν έχω φτερά τα ελικόπτερα, αλλά το ξεπερνάμε. Αεροπλάνα. Στη Σουηδία έχουν φτερά και τα ελικόπτερα. Τον Έλικα πάνω. Στη Σουηδία το αεροδρόμιο. Ναι, είπαμε, κάναμε ξεκίνηση αεροδρόμιο και μας είπε welcome με χαμογελάκια. Και πού ήταν που είδες τον προπονητή στην Λαϊκή? Εκεί, στο Έστεσουτ. Πάλι στη Σουηδία. Αφού μας έχει κερδίσει, μας έχει αποκλείσει, πέφτει το πινελίκι του αιώνα, έχουμε κατάθλιψη, βγαίνω από το ξενοδοχείο και βλέπω τον προπονητή της Έστεσουτ με το καροτσάκι αυτό το δίροδο που πάει στη Λαϊκή, που κλείνει από πάνω και οργανωμένος, να πηγαίνει στη Λαϊκή. Ο Πότερ. Ο Πότερ. Εκείνος. Τι ωραία πράγματα. Ναι, τα έχουμε ζήσει και αυτά, δεν είναι δηλαδή πράγματα τα οποία. Τα σπουδαία Σκανδιναβοί είναι σε άλλη φάση, νομίζω, οι άνθρωποι από εμάς. Ναι, και ο Ίγνασον είναι ένας παίκτης τέτοιος. Αν έχει καταλήξει σε αυτόν ο ΠΑΟΚ καλός, αυτός δεν μπορεί να παίξει αμυντικό χαφ. Εγώ σου λέω στην προηγούμενη περίπτωση, επειδή χρειαζόμαστε και να αναβαράει και τη μάνα του στο 6, υπάρχουν και περιπτώσεις παικτών που παίζουν με την ίδια άνεση στο 6 και στόπερ, θα πήγαινα σε μια τέτοια λύση για να είμαι πιο γεμάτος και την ερχόμενη σεζόν. Και να μην κλείσω και το δρόμο στο Μελιόπουλο που θα έρθει το καλοκαίρι. Είναι και Μελιόπουλος. Ναι. Και μπορεί να παίξει ένα ρόλο τέλος πάντων στην ομάδα, αν δεν πάει κάπου δανεικός. Αυτές είναι οι. Τι? Είναι και το θέμα του Χατζέτη, βέβαια, ακόμα ανοιχτό. Να δούμε αν θα προκύψει εκεί κάτι. Είπε ο μάνατζερ του ότι έχει προτάσεις από Γερμανία. Αν πάει στη Γερμανία ο Ευγένιος, ωραία, δεν θα προλαβαίνει και στη χειραψία που κάνουν στην αρχή, εκεί που κάνουν, που συναντιούνται, δεν θα προλαβαίνει κανένα. Πώς και δεν είπε από Ντόρτμουντ, ξέρω εγώ κάτι. Ναι. Επίσης, επειδή το παιδί τώρα δεν έχει πετύχει αγωνιστικά και ο Πάοκ είναι λίγο προσεκτικός μαζί του, γιατί δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Δηλαδή, είναι κύριος η συμπεριφορά του. Καλά,
εντάξει, μπορεί να μην ταιριάξει και στην ομάδα, ρε παιδί μου. Δεν είναι στο στυλ παιχνιδιού. Ναι, δεν ταιριάξει. Δεν είναι ότι είναι κακό παίκτη κατά ανάγκη. Okay, δεν ναι, αλλά δεν θα βρει ομάδα στη Γερμανία που είναι ο μάνατζερ του. Απλά καταλαβαίνουμε και όλοι το επίπεδο των μάνατζερ. Ναι. Ποια γερμανική ομάδα θα πάρει αργό στο όπερ. Όχι αργό. Τόσο αργό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εκτός αν μιλάμε για Zweite Liga. Που και εκεί πάλι γρήγορη είναι. Ναι, Γερμανία είπα, άρα μπορεί να εννοούσε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει από εκεί πρόταση. Το δουλεύει ο ΠΑΟΚ, ψάχνει μια λύση. Σίγουρα κάτι θα πληρώσει. Δεν γλιτώνει. Ναι, αλλά νομίζω σε σχέση με αυτό που θα γλιτώσει οικονομικά. Το βασικότερο είναι η ισορροπία εντός ομάδας. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Σίγουρα η παρουσία του Χατσερίδη σε συνδυασμό με το ότι ΠΑΟΚ πλήρωσε ένα βιογραφικό που είχε μέχρι πρότινος δημιούργησε ανισορροπία στην ομάδα και κρίση η οποία αντανακλάται πλέον στην περίπτωση του Βαρέλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Στις υπόλοιπες την πηδήξαμε. Ναι, εκεί όμως φαίνεται πολύ. Εκεί φαίνεται. Εντάξει, επειδή ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Όφη, ο Όφη. Έδειξε και τον Παπαδόπουλο μετά το επεισόδιο με τον Κούσο Σπύρο. Οπότε θα έρθει με διαφορετικό προπονητή την Κυριακή ο Όφη. Γρήγορα έγινε αυτό το μεταξύ. Εντάξει, έδειξε ανταγωνιστικά ο Όφη. Ναι. Ο προπονητής του αντέδρασε με τρόπο ακραίο. Μη επαγγελματικό, σίγουρα. Η νέα κατάσταση στον Όφη μάλλον επιβάλλει άλλες συμπεριφορές. Πέρασε το μήνυμα αυτό ο Όφη. Ο επόμενος θα έχει άλλη συμπεριφορά. Ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι επόμενος. Προλαβαίνει λες την Κυριακή. Δεν νομίζω να ρισκάρει ο Όφη να κάψει κάποιον για την Κυριακή. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι στη λίστα. Για τον Όφη βέβαια η χθεσινή νίκη της Λαμίας ήταν λίγο κακή. Ναι. Τον έφτασε. Ο Όφη πρέπει να κάνει πολύ καλύτερο δεύτερο γύρο. Η Λαμία είναι καλά γενικά, δηλαδή τα παλεύει τα παιχνίδια. Από ατυχία δεν έχει παραπάνω βαθμούς. Αλλά ο Όφη είναι 12ος. Ο Όφη πλέον 12ος. Έχει 15 και η Λαμία είναι στους 14 μαζί με τον Μπάς. Ναι. Γενικά εκεί είναι πολύ κοντά. Ο Μπάς ο οποίος κλείνει τον κύκλο των ντέρμπι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και πάει σε ένα πιο βατό πρόγραμμα. Ενώ οι άλλοι θα συναντήσουν εκείνη την τετράδα αγώνων τη σφιχτή. Τα Γιάννη θα την αντιμετωπίζουν στην αρχή. Και έχει και τέσσερις ομάδες στην πέμπτη θέση, εκεί πέμπτη-έκτη. Παναθηναϊκός 23, Άρης 23, Ξάνθη 23, Πανετολικός 22. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον. Στην πέμπτη και την πέμπτη θέση λες. Ναι, για την πέμπτη θέση. Ναι. Από όλες αυτές τις ομάδες ο Πανετολικός είναι καλύτερος. Ναι. Απλά δεν έχει το ειδικό βάρος και το οποίο πληρώνει στο τέλος. Αλλά ποδοσφαιρικά είναι η πιο σοβαρή ομάδα από αυτές τις ώρες. Την αξίωση που, Σταύρο, που εμφανίζεται να έχει ο Ατρόμητος ότι θέλει ποσοστό μεταπώλησης. Δεν σου λέει ο Ατρόμητος δεν μπορείς εσύ να δώσεις μεταπώληση. Είναι λογικό ή... Πολύ λογικό είναι. Σου λέει ζών δεν μπόρεσες να δώσεις υπεραξία στον Νουάρντα. Εγώ έδωσα υπεραξία στον Νουάρντα. Άρα άμα ξαναδώσω υπεραξία στον Νουάρντα θα πάρω κανένα ψηλό. Τι πιο normal. Γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποια αντιδράσεις. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 0% πιθανότητες να πουλήσει τον Νουάρντα. Σε συνδυασμό με την εικόνα του τη φετινή, την ιδιοσυγκρασία του. Και φάνηκε γιατί πρόταση δεν ήρθε ποτέ πρόταση. Καμία από πουθενά. Άρα λοιπόν σου λέει ο Ατρόμητος. Οκ, φίλε, στέλνω τον Γιαννούλη πίσω. Θα πάω τον Τζαούσι τώρα το καλοκαίρι, θα δούμε. Ωραία. Εγώ θα εντάξω τον Νουάρντα ξανά στο μηχανισμό μου. Για να του δώσω χρόνο συμμετοχής να πάρει υπεραξία και να κάνει τη δουλειά όπως πρέπει. Ωραία, εγώ θα πάρω κάτι. Είναι πολύ normal. Εγώ το βρίσκω δηλαδή, το ίδιο θα έκανα. Τώρα βέβαια αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να είναι πάνω από 15%, ξέρω εγώ, 20% το πολύ. Νομίζω είναι μεγάλο γιατί θεωρώ και του ΠΑΟΚ θα καλύψει μέρος του συμβολέου του Άρντα. Δεν νομίζω ότι ο Ατρόμητος να πληρώσει όλο το συμβόλαιό του. Αυτό είναι γεγονός. Άρα και να μην πληρώσει όλο το συμβόλαιο και να πάρει και ένα ποσοστό. Πάνω από 10%, εγώ εκεί βάζω το ταβάνι, αν 10% είναι normal. Λοιπόν... Πάντως δεν δείχνει αυτό να χαλάσει τη συμφωνία, αυτό προκύπτει. Δεν είναι δηλαδή όρος απαράβατος του Ατρόμητου για να πάρει ιδανικό τον Νουάρντα. Και ο Ατρόμητος θέλει τον Αιγύπτιο και ο Αιγύπτιος θέλοντας και μη θέλει τον Ατρόμητο, που δεν νομίζω να πέρασε και άσχημα.
στην Αθήνα πέρσι. Ναι, νομίζω μόνο καλά έχει να πει για τον Αντρόμητο. Θα ολοκληρωθεί το, το deal και νομίζω πως θα κλείσει ο κύκλος του Άρντα στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να απασχολήσει τον ΠΑΟΚ ξανά. Δηλαδή να τελειώσει ο δανεισμός, να επιστρέψει, ξανά προπονήσεις, ξανά ευκαιρίες. Δεν νομίζω. Θα είναι τεράστια έκπληξη αν συμβεί. Εγώ ακόμα αμφισβητώ το αν θα δούμε τον Ενρίκε στα Ασπρόμαυρα. Ναι. Ναι, γιατί παραμένει και αυτό ανοιχτό, είναι η αλήθεια. Και από τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάποια κίνηση ακόμα. Να τον καλέσουν δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Ο Ενρίκε συνεχίζει να προπονείται με την Αστάνα, κανονικά, και περιμένει ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν έχει ειδοποιηθεί μέχρι τώρα. Όχι, δεν έχει ειδοποιηθεί. Αν ήταν να γυρίσει. Ναι, ίσως να τον είχαν καλέσει κιόλας. Θα έχει ειδοποιηθεί. Και από τη στιγμή που προχωράει και του Άρντα και που ουσιαστικά τελειώνει, θα μπορούσαν να τον έχουν καλέσει πίσω. Αν δεν που θα το κάνουν, όντως, ίσως και να μην το κάνουν τελικά. Και με δεδομένο ότι ο Λουτσέσκου δεν τρελαίνεται για τον Ενρίκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έχει αυτή τη στιγμή τον ψημένο Κοντολή να μείνει μέχρι το καλοκαίρι. Ένας. Ζαμπάλι Μιούς. Δύο, τρεις, τέσσερις. Για 20 παιχνίδια. Με την έλευση Γιαννούλη μπορεί και να χρησιμοποιήσει το Βιερίνη αν θέλει. Σαν πέμπτη λύση δεν το κάνει ποτέ. Εντάξει, κατά συνθήκη είναι. Υπάρχει και ο Καρέλης. Ακόμα και αυτό, άρα και επειδή δεν τρελαίνεται, είναι δεδομένο αυτό που λέω. Το ξέρει και ο Σταύρος, ο Λουτσέσκου και τον Ενρίκε, με βάση την καλοκαιρινή. Δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Λουτσέσκου. Όχι, με βάση την καλοκαιρινή συνύπαρξη. Δεν μπορούσαν να βγάλουν μία άσκηση. Δηλαδή είναι θλιβερό αυτό το πράγμα που λέμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και μπορεί να, πει, να έχει πει ο Λουτσέσκου ή να πει ότι δεν έχω την πολυτέλεια να ασχοληθώ με τον Ενρίκε όσο πρέπει πάνω στα μάτς που θα κρίνουν και τη χρονιά. Γενάρη, Φλεβάρι, γιατί αυτό είναι το παραμύθι. Ναι. Και αρχές Μάρτιο, οκ. Okay. Mm-hmm. Αμάν έκανε ο Λουτσέσκου να εντάξει στο σύνολο το Ζαμπά και το καλοκαίρι να τον κάνει να μάθει την τακτική, να λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Έχει βάλει και το Λιμιό στα καλούχια που θέλει και ο Ελ Καντουρί αυτό που λέει και ο Σταύρος. Είναι εντυπωσιακό το πώς μοιράζονται αυτοί οι δύο χρόνια. Αν δεις τα λεπτά είναι ίδια. Ναι, βέβαια αυτό είναι δείγμα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει έναν ολοκληρωμένο όπως θα ήθελε αυτό extreme. Είναι ένα δείγμα το ψάχνει ότι... ο Λουτσέσκου συνεχώς. Δεν έχει σταθερά στα extreme, πρέπει να αποφύγει. Όχι, είναι και οι δύο project και αυτό τα μοιράζει. Αλλά από εκεί και πέρα εννοείται ότι είναι ένας λόγος που ο ΠΑΟΚ θα πάει το καλοκαίρι για έναν top winger. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε στο διάλειμμα, χορηγή. Alter Ego, έχω πάρει εκπληκτικό μπουφάν. Όντως, ρε φίλε. Το είδες? Ναι, χθες. Όχι, το άλλαξε εκείνο και πήρα αυτό το. Δεν είδες με αυτό που ήρθα. Εχθές είδα το μαύρο. Και εγώ στο χθεσινό έμεινα. Ναι, το άλλαξα γιατί μου την έδινε στα μανίκια και δεν ήθελε κόντεμα και δεν ήθελα να κοντίνω. Πήγα, το άλλαξα. Το στρουμπάκι ήθελε κόντεμα να κοντίνω. Μόλι βλάχα. Ναι. Έχω ακούσει. Δεν έχεις ακούσει μανίκια που είναι πιο... Όταν ήμουν στο δημοτικό. Τώρα, τα τελευταία χρόνια όχι. Σε γλεντάει, Σταύρο. Είναι απολαυστικό να κάθομαι, θα σας βλέπω. Θα κυνηγηθείς το θάνατο. Να ξέρεις. Ναι. Εσύ όταν παίρνεις παντελόνι, λες τα δύο πόδια να γίνουν ένα. Ε? Τι γίνεται? Τα κοντένεις. Πόσο? Μένει άλλο ένα παντελόνι. Αυτό έχω κοντίνει, θα σου δείξω μετά τι κενό έχει από κάτω, εντάξει. Φαίνεται τι κενό έχει, γιατί εκεί που θα έπρεπε να είναι τα μπούτια είναι ο στάγαλός. Το πατάω, ναι. Ωραία, εντάξει. Ναι. Λες τον Βίτα της τραπεζούντας, ναι. Με παραχαράσεις το πρόγραμμα. Εφταστεύτα θα δουλέψεις. Ας πω τα alter ego που έχουν τα καλύτερα ρούχα που μπορείτε να βρείτε, όπως ο Σταύρος, με τέλεια μπουφάν στα μέτρα σας. Και παράλληλα έχει και κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 25 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Είτε θέλετε να ξεχωρίσετε τη μέρα του γάμου σας, είτε στην καθημερινότητά σας. Υπάρχει και το alterecofashion.gr για να μπεις με την ησυχία σου και να κάνεις επιλογές σου. Μαζί μας είναι και τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την ανδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη, που είναι και πολλά. Και υπάρχει κατάστημα και στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να μπείτε και να κάνετε και από εκεί τα ψώνια σας αν ταξιδεύετε. Έχει και εκτός αυτόν τον καιρό. 30% στο nac.gr και στα καταστήματα και στα στόκ όλα 70% κάτω. Σε ανδρικά και γυναικεία. Μαζί μας είναι τα Data Labs και το Διαβίου Μάθησης. Είτε θέλετε να γίνετε μπαρίστα
είτε θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στα τουριστικά, είτε σεμινάρια στην πληροφορική, για όσους θέλουν να γίνουν expert στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας. Παρακολουθήστε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτήστε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού στα Data Labs Κέντρο Διαβίου Μάθησης, Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-2229-62 για πληροφορίες, αλλά και στο datalabs.edu.gr. Φυσικά δεν ξεχνάμε τον Τάκη Ζαχαράτο στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίζιση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Οι επόμενες παραστάσεις είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Υπάρχουν εισιτήρια, όχι όμως πάρα πολλά. Όλες οι παραστάσεις είναι sold out και γι' αυτό το λόγο έχει υπάρξει παράταση μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου του μοναδικού σόου «Ζω για σένα». Οπότε για εισιτήρια, για να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του, υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και επιλογές από τα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, από τα καταστήματα public, από το ticketservice.gr, τηλεφωνικά από το 210-723-456-7, ενώ για πληροφορίες καλέστε το 2310-491-291. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραχάρασετε τη βαθμολογία. Πρέπει να γίνει ο Ράσβαν κοινωνός αυτού του τραγουδιού. Ναι, ναι. Νομίζω να πούμε στον Μπότσαρ που πηγαίνει και του παίρνει εκείνες δηλώσεις κάθε Παρασκευή σε πολύ καλό κλίμα. Ναι, πάντα. Που ο άνθρωπος πραγματικά δεν ξέρει τι να ρωτήσει. Το πετυχαίνει τον Λουτσέσκου πάντα σε φάση κλιμακτηρίου. Δηλαδή, ζήτω ο Κωστής Μπότσαρης, ο ήρωας. Ζήτω. Και Γιάννης Πάγκος μαζί πάντα. Ναι, απλά ο Κωστής επειδή είναι πιο συμβεβλημένος με τον ΠΑΟΚ, ναι, έχει και τη μεγαλύτερη πίεση. Δεν ξέρει τι να το ρωτήσει, δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει. Δεν θα ήθελε να είναι κανείς μας στη θέση του. Με τα γραφικά, off. Off. Ναι. Σκέψεις για ενδεκάδα, η φιλοσοφία. Δεν απαντά ποτέ. Off. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τον Λουτσέσκου. Τι θες από τη ζωή μου? Το έβαλε. Το πιτάκι έβαλε. Ε? Τη βαθμολογία είναι το καινούργιο. Τι βαθμολογία έβαλε. Και τέτοιοι. Και ακραιοτέκνο. Πόσες εκτελέσεις έχουν βγει? Μόνο το ποδιακό μένει αυγή. Δεν ξέρω και ποιο βγει ακόμα. Πέντε εκτελέσεις. Τι πέντε ρε. Πέντε είδαμε στο διάλειμμα τώρα. Οι πόδι τι κάνουν και δεν έχουν κάνει ακόμα κάτι? Γιατί βλάχοι, μη προαρχαρασίτη. Μη προαρχαρασίτη. Με την πρώτη λέξη με 12 σύμφωνα. Έλα, κλείσε. Βρήκαμε δουλειά. Δουλειά δεν έχει ο διάολος, που λέω το γνωστό. Κάτι λέγαμε. Εχθές έβλεπα μια ψηλή Masterchef, γιατί είχε οντισιόν τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είδα κάτι παιδιά εδώ από τα δικά μας. Ήταν ένα παιδί από τα Γιάννενα, ο οποίος έφτιαξε, και αυτό έχει γίνει Viber, που τα έλεγε και ένας συνάδελφος, αγαπημένος. Ναι. Λοιπόν, viral έγινε, ναι. Viral έγινε το βίντεο αυτό. Ναι. Έχει φτιάξει ένα φαγητό που έχει μέσα λίγα χόρτα. Ο ένας κριτής λέει ότι έχει μέσα χώμα, τα χόρτα δεν τα πλύνεις καλά. Όχι, λέει, αυτός τα έχω πλύνει κτλ. Δοκίμασε. Κάνει, λέει, κράτς. Και ο άλλος το κράτς το έκανε, το κράτησα. Λέει, δεν το κράτησα. Όχι, λέει, κάνει κράτς. Λέει, κράτς. Αν θέλει η Αναστασία να το βρει, το ξέρει η Αναστασία. Να ακούσουμε λίγο αυτό το σύντομο των 10 δευτερολέπτων. Βρες το λίγο, Αναστασία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό, Στέλιο. Δηλαδή, αλλιώς μιλάμε εδώ, αλλιώς μιλάμε εκεί. Δεν το κράτησε. Όχι, λέει, κράτησε. Κράτησε, λέει, το κόμμα. Α, λέει, ναι. Αναστασία, το βρήκες. Το βρήκες. Μισό. Έλα, δώσ' το. Άμα είναι τέτοια, έχει γίνει τέτοια κέντα. Τα χορτεύεις, τα μάζεψες εσύ. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το να ξέρεις από χόρτα... Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι χόρτων. Αυτό είναι χόρτα τα οποία είναι μόνο για σαλάτα. Όπως υπάρχουν χόρτα, τα χρησιμοποιούμε μόνο για τις πίτες. Υπάρχουν και χόρτα τα οποία είναι και βρώμικα. Αυτό δεν είναι... Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ο κορμός του από κάτω και μαυρίζει με το βράσιμο. Για πες μου να μάθω. Είναι ο κορμός του. Να. Από το ζόχι. Να. Με το κόψιμο αρχίζει και μαυρίζει. Φάτο. Σίγουρα. Όπα, με συγχωρείτε. Το κράτς.
Το κράτησα λίγο ελαφρώς. Μέσα που κάνει κράτηση. Πάντα λίμια. Πάντα λίμια. Πάντα λίμια. Οκ. Στα Γιάννη, εμείς τις κόβουμε τις λέξεις. Το κράτη μπορεί να σημαίνει ότι μαυρίζει. Πάντα. Σίγουρα. Οπότε με συγχωρείτε. Το κράτς. Το κράτησα λίγο ελαφρώς. Όχι, όχι. Το κράτς. Μέσα. Κάνει κράτς. Αυτό είναι χώμα. Δεν σου λέω να το κράτσεις. Από τα Γιάννη ήταν το παιδί. Εντάξει, ρε παιδιά. Στα Γιάννη δεν είναι και όπα τι είπατε. Στα Γιάννη εμείς τις κόβουμε τις λέξεις. Το κράτς μπορεί να σημαίνει ότι το κράτησες. Βαθμούς δεν κόβεται στα Γιάννη. Τις λέξεις κόβεται. Ναι. Αυτό πώς μου φύγε εμένα, ήμουν σε ραντεβού. Πώς το έχασε αυτό. Το κράτησα. Περίμενε λίγο. Είσαι στον αέρα, μετά από 10 χρόνια που κάνουμε εκπομπή, είσαι στον αέρα, την ίδια ώρα, μίλα. Άκου να δεις, έτσι θέλω τη γυναίκα, να μην έχει σήμα. Α, χάθηκε τελώς. Ναι. Ωραία. Είναι άρισκη η Δρέα, φίλη μου. Μας πήρε τηλέφωνο να της εκπομπής για ακόμη μια φορά. Υπάρχει νέα δήλωση στο ατζέντη του Ίγκανσον. Που τι λέει. Σταύρο, έλα. Ωραία, Σταύρο. Λοιπόν, όχι, αγάπη, περίμενε. Θα κάνω μια μεγέθυνση. Για να το δει και καλά. Και θα το διαβάσει ο Σταύρος. Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Περίμενε, θα σου πω εγώ εύκολο είναι. Περίμενε. Έλα, Σταύρο, δώσε. Ο Μπιάρκη. Γκουνλάουξον. Αυτό διαβάζω. Γκουνλάουξον, εύκολο. Κοίτα, σωστά το είπε, αλλά παίρνει μια ανάσα για να το πει το παιδί μου. Γκουνλάουξον. Εύκολο είναι αυτό, ρε. Αφού έχει νουλου και δεν έχει γκουμπου. Α, σου κάνει εύκολο. Ναι. Ο Πάο και η Ρωστό φύγει σε επαφέ για τον Ίγκανσον και τίποτα παραπάνω. Δεν μπορώ να πω κάτι για τι λεπτομέρειε των επαφών. Ανέφερε στη δήλωσή του ο μάνατζερ του. Ο οποίο συμπληρώνει, ότι δεν μα ενδιαφέρει, λέει ο Κάρπιν. Στην ουσία οι διοικήσει δεν δίνουν αναφορά στου υπαλλήλου. Όντως αυτό είναι το θέμα, ότι βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σε επαφή με την Ροστόφ και αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει να πάει για τον Ίγκνασον, θα πάρει τον Ίγκνασον. Έχουν βγει και τα εισιτήρια νομίζω για τον αγώνα της Κυριακή. Και μια που μιλάμε για την ρώσικη επικράτεια, ένοπλος κρατάει 67 ομήρους σε πτήση της Αεροφλότ. Ελπίζουμε να μην είναι ο Ίγκνασον. Ωραία. Ναι. Τι συμβαίνει, ρε. Εγώ ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς μπήκε ο ένοπλος μέσα στο αεροπλάνο. Που στη Ρωσία περνάς... εμένα μου βγάλαν και τα παπούτσια. Ναι, που περνάει 25 ελέγχους και συμβαίνουν και αυτά, πώς γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και πόσο μάλλον εκεί, που είναι όλοι αυτοί οι έλεγχοι και τόσα πράγματα. Τι είναι, τέλος πάντων. Έχει βγει για τα εισιτήρια για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Να πούμε λίγο για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε πάρα πολλές φορές ότι η ομάδα σας θέλει δίπλα της. Εισιτήρια και πάλι από 10 ευρώ. Μπορείτε να τα προμηθεύεστε κανονικά. Ο αγώνας είναι το Σάββατο στις 5.30. Εσύ, Σταύρο, θα είσαι εκεί, σίγουρα. Η ποδοσφαιρική ομάδα παίζει Κυριακή, οπότε είναι ευκαιρία να πάτε το Σάββατο όλοι εκεί. Τα εισιτήρια είναι τα κανονικά. Πρέπει να έχει κόσμο το γήπεδο. Έχετε ακόμα 5 λεπτάκια για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Κυριακή, 5 και 4. Στο γήπεδο της Τούμπας, FM και ΝΟΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, στο 54526 θα κάνουμε την κλήρωση σε 5 λεπτά ακριβώς στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Επιτέλους, το μεταξύ Κυριακή είναι 5 και 4, γιατί είναι όλα τελευταία είναι αργά. Εμπορικό σου πάω, αγάπη, όλη η Ελλάδα στείνεται. Καλά, ναι, την πληρώνουμε εμείς. Αλλά... κρύο, βροχή σήμερα. Η πάρα χάλασετε. Ο Σταύρος έχει κολλήσει με αυτό το τραγούδι, είναι ξεκάθαρο ότι. Ο Σταύρος και όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα, εγώ στον δρόμο περπατούσαμε τώρα, ρε. Μου έκανε ο άλλο. Μη πάρα χάρα. Μου έκανε το κανένα. Μη πάρα χάρα. Τον έδειχνα μετά. Ναι. Πάρα πολύ. Νορμάλ πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έγραψε το τραγούδι αυτό είναι Θεός. Δεν εξετάζουμε πολιτικά το θέμα. Στο όχι, ρυθμό, τον ρυθμό. Έχει πετύχει πραγματικά αυτό που ήθελε. Ούτε σε τραγούδι δεν γίνεται αυτό. Βασικά, δεν περίμενε, δηλαδή. Έχει πετύχει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε. Εντάξει, αλλά, από εκεί που ξεκίνησε, ναι, χαίρομαι πολύ. Πολύ ωραία. Μπράβο. Βγάζουμε ένα CD τις διασκευές όλες. Είμαστε στις 5. Είμαστε με του Λούμπεν, βασικά, λόγω εικόνας. Ναι, πρέπει να έχει εικόνα. Και το τέκνο είναι καλό, αν και η εισαγωγή είναι λίγο αδύναμη. Ναι. Αλλά μετά το δίλεπτο γίνεται και αυτό δυνατό.
Ναι, με Λούμπεν νομίζω είμαστε. Γιατί και περιμένουμε Μπάμπι Μπατμανίδη. Να το απογειώσει κι άλλο. Να το απογειώσει, έβγαλε. Και Μπατμανίδη έχουμε. Άρα είμαστε στα πέντε. Παραπάνω. Πέντε ήταν στην πρώτη. Ανά μία ώρα γίνονται πέντε. Ναι. Έξτρα. Τι άλλο έχουμε. Εγώ βρήκα ένα με αυτούς που περπατούσαν στην Αγγλία σε ένα πάρτι και το είχαν κουμπιάσει στον δρόμο. Πού είναι τώρα, πώς θα το βρω εγώ αυτό. Πραγματικά τι κυκλοφορεί σε αυτόν τον κόσμο, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Νορμάλ. Στο ίδιο θα κάνουμε την κλήρωση. Θα την κάνουμε σε 5 λεπτά. Θα αφήσει άλλα 5 λεπτά. Ναι, γιατί είπα ότι έχετε ακόμα ένα πεντάλεπτο. Πιστεύεις ότι θα θέλει ο κόσμος να πάει σήμερα. Όχι σήμερα. Θα θέλει ο κόσμος να πάει την Κυριακή στην Τούμπα. Πρέπει. Όποιος έλεγα πηγαίνει. Έλα, Στέργιο, κάλεσε. Όποιος, κάνε λίγο. Όχι, δεν... Πάλεψε λίγο, έλα. Παρακαλυτό, πες το. Δεν ξανακάνω κάλεσμα, αγάπη. Ούτε για μπάσκετ, ούτε για ποδόσφαιρο. Όχι, για μπάσκετ πρέπει να κάνουμε. Όχι. Πρέπει να είναι εκεί. Όχι, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Να το λες εσύ, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό το πράγμα. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω. Πρέπει να είστε όλοι εκεί. Το Σάββατο στις 5.30. Όπως ο Σταύρος Κόλκας. Που θα έχει πάλι τα δικά του εκεί. Στο παλατάκι. Με τους διαιτητές. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, αλλά θα περνάει τα μηνύματά του, ρε παιδί μου, ο Σταύρος. Η μαγική τετράδα των παιδιών, Σταύρο, πού κάθεται σε σχέση με σένα. Να το. Τη βρήκε τώρα το που ήθελε την Αγγλία. Ωραία. Θα τα ακούσουμε κι αυτό. Βέβαια. Πρέπει να το βάλω εκεί. Τι έγινε. Όχι, άστο. Δεν σου λέει τρομερές εικόνες, εντάξει, τρομερά βίντεο. Αυτός δεν πρέπει να έχω δει πιο κουμπωμένο άνθρωπο στη ζωή μου. Από αυτό εδώ που... Παλακρώσει, ναι. Είναι ένα ρε που περπατάει στον δρόμο. Σε καλή κατάσταση. Όλοι όσοι είναι, δεν γίνεται χειρότερα. Άστο να παίζει, Σταύρο. Να κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, αγάπη, πέντε νούμερα από το 1 μέχρι το 19. 1. Ναι. 10. Ναι. 4. Ναι. 7. Ναι. 17. Ωραία. Μέχρι να βρει τους τυχερούς, να πω εγώ ότι μαζί μας είναι τα Naxus και σήμερα. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus και όλη την ευρική συλλογή τη βρίσκεται στο nax.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη με πάρα πολύ καλές τιμές και κατάστημα υπάρχει και στο Ελευθέριος Μενιζέλος για όσους θέλουν να ψωνίσουν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Παιδιά, τώρα είναι η ευκαιρία, 30% στα κεντρικά καταστήματα, 70% στα καταστήματα στόκ. Μιλάμε πάνω από 25 επώνυμα μπραντ στα ανδρικά παπούτσια και πάνω από 30 επώνυμες μάρκες στα γυναικεία. Υπάρχουν και παιδικά, υπάρχουν προσφορές. Ένας μικρός χαμός, ευκαιρία να πάρετε και ένα και δύο και τρία ζευγάρια. Και τι άλλο, alter ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, κοστούμια, τσακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλές επιλογές στα alter ego και φυσικά μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε και την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να επιλέξετε ό,τι ακριβώς θέλετε. Μαζί μας ήταν και η Στίχημαν. Έχει σήμερα κύπελο Ελλάδος. Έχει ένα παιχνίδι Χετάφε Βαλένθια με μηδενική Κανιώτα. Έχει και Γαλλία. Έχει και Πορτογαλία. Στο ποδόσφαιρο έχει μπάσκετ. Έχει τένις. Αλίμονο. Εντάξει, συνεχίζονται οι αγώνες στο Αυστραλιανό Open. Εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια. Live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. 24ωρη υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη της Στοίχημαν. Και φυσικά υπάρχει και το online καζίνο της Στοίχημαν. Όπου και να βρίσκεστε, μόνος ή με παρέα, ίντερνετ να υπάρχει και μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή στο online καζίνο της Στοίχημαν. Όλα τα δημοφιλή παιχνίδια.
ρουλέτα, blackjack, πολλά παιχνίδια slots με μεγάλα jackpots, μεγάλα κέρδη και μεγάλες συγκινήσεις στο online καζίνο της Στοίχημαν. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα ήταν και οι Υπερτροφές Αβράμουλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία εμπορίου. Όσα χρειάζεται ο οργανισμός σας για να δουλεύει ρολόι, αλλά και βότανα για γρήγορο και υγιές αδυνάτισμα, σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιδεολόγο και υγιεινολόγο, ενώ θα βρείτε όλες τις υπετροφές του βασιλιά των αντιοξυδοτικών, Νόνια τον Αμαζόνιο, Ροντιόλα Ροζέα για ευτυχισμένες νύχτες, Ζεόλιθος για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια. Και δεν ξεχνάμε την παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα, το πιο λαμπερό σόου της καριέρας του Τάκη Ζαχαράτου. Ζω για σένα. Οι επόμενες 4 παραστάσεις είναι 5η 24 Ιανουαρίου 9 παρατέταρτο. Παρασκευή, Σάββατο, που τίνουν τα εισιτήρια να εξαφανιστούν και να εξαντληθούν, ξεκινάει η παράσταση 10 παρατέταρτο. Την Κυριακή 9 παρατέταρτο. Θυμίζω ότι το σόου θα συνεχιστεί μέχρι και τις 23 Φεβρουαρίου. Μπορεί να υπάρξει νέα παράταση, μπορεί και όχι όμως. Οπότε, όσοι θέλετε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου ή αν θέλετε να ξαναδείτε τον Τάκη Ζαχαράτου, γιατί πραγματικά είναι ένα μοναδικό σόου, στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservices.gr, στα καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7 και πληροφορίες στο 2310-491-291. Λοιπόν, να πω και τους 5 τυχερούς για σήμερα, θα δώσουμε και αύριο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Όφι. Παναγιώτης Σαχίνης, το κινητό σε 5-5-4. Γιώτα Ρούντι, η Ρουντί, το κινητό σε 129. Κωστής Αγγελόπουλος, το κινητό σε 6-24. Δημήτρης Ζέρβας, το κινητό σε 0-0-3. Και Καντιλίδης Γιάννης, το κινητό σε 151. Αυτή είναι η 5 τυχερή για το ΠΑΟ Κόφι. Και στο παραπέντε της εκπομπής ακριβώς, 2-3-4, όσοι καλέσουν τώρα οι 5 πρώτοι στο 2-3-10-2-87 και 3 οχτάρια, θα κερδίσετε αυτόματα ένα εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Όπαβα στο Παλατάκι. 2-3-10-2-87 και 3 οχτάρια. Αυτά από εμάς, θα μείνετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί το ανάλυση από τον Bayer Press με Σταύρο Κόλκα, Αντώνη Τσακαλέα και όλα τα παιδιά του team. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Καλό μεσημέρι από εμάς, τα λέμε από το γήπεδο της Τούμπας, όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24 για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παναχαϊκή.